Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Υποδεχτείτε τους. Κουμπαράκι μου, κουμπαράκι μου, κουμπαράκι μου. Έλα, άιντε, ιδία καταντήσα. Rap and Cool Show. Τι είναι αυτό, το όνομα είναι αυτό. Ο Νίκος Κουλιανός. Εξαιρετικό παιδί, καλός εργάτης. Φυσικά δεν είναι κανένας τέλειος. Και ο Κωστής Ραπτόπουλος. Ε, Ραπτόπουλε. Ένα μόνο σκληρό σου, βγάζω το καπέλο ρε παγκάθα. Στο ρινγκ της επικαιρότητας. Είσαι μεγάλη αμαρτία Ραπτόπουλε, αυτό μόνο σκληρό. Για να καταλάβετε με ποιους έχω να κάνω, έτσι καλημέρα κουμπαράκι μου γλυκό. Είπα, όποιον γουστάρεις καλημέρα το λέμε καλημέρα. Εγώ ναι, καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Αυτοί λοιπόν που μας ακούνε είναι φίλοι μας, άρα από τους γουστάρεις, τι στα. Ναι, δεν είναι. Δεν είναι, τι. Δεν είναι όλοι. Λες καλημέρα το πρωί. Ναι. Λέω, μπορεί να βγω στον δρόμο και να με πει ένας που έχει θετική ενέργεια. Καλημέρα Κωστή, θα του πω καλημέρα αγόρι μου, καλημέρα, τον αγκαλιάσω κτλ. Ναι, 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 ναι. Μπορεί να μου πει κάποιος καλημέρα. Και να μην τον. Μη βρε Κωστή, ναι. Μη βρε αγόρι μου, ακόμα δεν ξυπνήσαμε. Είναι ανάλογα. Ανάλογα ποιος θα είναι απέναντί σου. Τι μη ρε Κωστή. Τον Καζαμπάκα θα τον πεις καλημέρα. Καλημέρα αγόρι μου. Καλημέρα τον Καζαμπάκα, ναι. Το γλυκό αγόρι. Το, να αγαπάς Καζαμπάκα, ναι, 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 ναι. Γενικά. Γιατί ήρθε να σε βοηθήσει να φτιάξει το κινητό ο άνθρωπος, έτσι για να τα βγάλουμε όλα στη φόρα. Ο οποίος μέχρι το 2016 δεν ήξερε τι είναι το smartphone. Είχε και τις μπακατέλες με το κορτάκι. Αυτό είναι προνόμιο. Ναι. Και πήγε ο Καζαμπάκας λοιπόν, φίλες και φίλοι, να βοηθήσει το Ραπτόπουλο στο κινητό του που είναι χαλασμένο. Κάνα μεσάρο. Με τι, λέει κανένα σουγιά, λέει κανένα κατσαβίδι, λέει. Να δούμε. Ναι, αυτός αλλά είναι ο Καζαμπάκας. Ναι, και αυτός. Ναι, ναι. Τα καταφέρανε βέβαια. Η πρόσκληση του μέτρησε. Ναι. Το έπιασε στα χέρια, το έπιασε στα χέρια του. Και ξαφνικά το κινητό άρχισε να δουλεύει. Ναι, φυσικά. Γιατί δεν είχε μπει στην μπαταρία και ήθελε να το βάλει στην πρίζα για να φορτίσει. Αυτό έγινε, παιδιά. Δηλαδή, ο Ραπτόπουλος με τον Καζαμπάκα. Άπεσε νερό. Το έβαλε στην τουαλέτα μέσα. Κοίταξε αυτό το κινητό. Αυτό κινητό, ναι. Έχει κουλαθεί το χέρι μου πριν από κάνα τρίμηνο από αυγενικό. Το σαγούριασε εσύ. Και δεν μπορούσα να κατεβάσω το παντελόνι μου, να κάνω ας πούμε να σκουπιστώ στην τουαλέτα. Το αριστερό είναι το αριστερό. Το οποίο είναι, είναι το βασικό χέρι. Και να, το ζουλεύει πολύ όλη τη ζωή. Να βρανιστώ με το αριστερό χέρι. Είναι το δυνατό σου, ναι. Το, το αριστερό, είπαμε εκεί δίνει γκάζι. Ευτυχώς άλλαζα ταχύτητες με το δεξί. Με το δεξί. Γκράτ, δώσε γκάζι, δεξί αλλαγή. Αυτό παίρνω και το κινητό, πάω το πιάσω, τα χέρια δεν πιάνουν, σα αρέσει και έπαθα. Πάει κάτω. Μπαμ κάτω, μπαμ κάτω.
Χθες που έφτιαξε το χέρι, τώρα το κάνω ένα μυοκαρδιογράφημα. Πώς τα λέω αυτά. Τα βρήκες αυτά, εσύ. Βρήκα εκεί έναν γιατρό εκεί πέρα από οξύ τον Παρούτα, λέει θα κάνεις ένα μυοκαρδιογράφημα το κινητό. Ναι. Πώς το λέω αυτό, μυο. Νεύρα, εγώ αρμαζόμουν το μυο, νεύρο τέτοιο. Ναι, 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 κτλ. Εντάξει, όταν το πιάνω το κινητό, χθες ήμουν στο Βαρσαλινό με τη Μίνη. Λέω βάλε λίγο νεράκι στη Μίνη σε ένα πλαστικό. Σε ένα πολλάκι, ναι. Πέφτει στο πλαστικό. Αναγιά σου. Το κινητό. Αναγιά σου. Ήπει και το νεράκι και το κινητό. Λοιπόν, το σίγουρο ότι και εσύ και ο Καζαμπάκας δεν το έχετε με τα κινητά, ρε φίλε. Μιλάμε για βλάκες. Έτσι. Μιλάμε για βόδια. Έτσι. Χώσε μυρό, έχει κι άλλα. Βόδια, έχει άλλα να πει μυροβορίδι. Οι άνθρωποι που πήγαν με κατσαβίδι να φτιάξουν το κινητό του Ραπτόπουλου, αυτοί δύο είναι. Φέρε ένα σουγιά, λέει. Τώρα είμαι ικανό να πάω εκεί στο Γερμανό και να σου πω. Ρε ηλίθι κινητό ήταν αυτό που με δώσατε. Ναι. Εν τω μεταξύ είπα, πήγε αυτό που λέει, μήπως το ρίξατε, μήπως το κάνετε. Το έριξε 20 φορές κάτω, ναι. Το πέταξα και μέσα στο νερό. Αλλά κινητό είναι μόνο αδερφέ. Κινητό είναι μόνο αδερφέ. Εντάξει, ρε φίλε, για να μα φτάνει. Λοιπόν, καλημέρα να έχουμε. Έτσι το φτιάξαμε το κινητό. Ναι. Το φτιάξαμε. Το πιάσε ο Καζαμπάκας, το έβαλε στην πρίζα και άνοιξε. Αυτό έγινε. Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Και πάρα ναι, πολλά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σήμερα σε μια μέρα που έχουμε κύπελο, να πάμε σιγά σιγά στα αθλητικά. Δεν ξενερώνει, ε. Τι να κάνουμε, ρε Κωνσταντίνο. Ήρθε σαν να βρεγγίσει ραντεβού με τη σερβιτόρα, την ταμεία του Μασούτ που είναι χοντρή. Α, είναι χοντρή. Αυτό γιατί το κύπελο, έχει ναι. Και ορισμένε ταμείε που είναι δυνατέ. Τα ταμεία είναι ευρύ. Έχω δύο εγώ. Δεν ξέρω σε ποια σούπερ μάρκετ πα εσύ, Κωνσταντίνο μου. Αλλά στα δικά μου. Γυναίκα, κοπέλα. Κυρία, ναι. Σε σούπερ μάρκετ ταμεία, ναι. Την έχεις δει ότι είναι ωραία. Στη λαμπράκι πάνω. Θα σε πάω φεύγοντας. Στη λαμπράκι πάνω. Εγώ εκεί πάω και ψωνίζω γιατί είναι το αγαπημένο άμα μου. Άμα είναι ωραία, ρε, ταμεία. Η αγαπημένη γίνει... μου εξωτερική δουλειά. Ωραία, Χάιβαν. Ναι. Είναι δυνατόν μια γυναίκα ωραία ναι. Να πάει στο σούπερ μάρκετ και γίνει ταμεία. Είναι. Τι είναι, είναι μπορεί και να πει να μην έβρισκε δουλειά. Και γιατί να την πάρει ένα ξύπνιο και να την κάνει προωθήτρια σε προϊόντα. Θα την πάρει πιο μετά, όταν τη δει στο ταμείο και την πει Ελλάδα το κορίτσι α, μου. Είναι στο ξεκίνημα. Ενεύρε, αγόρι μου. Α. Στο ξεκίνημα όλοι από το ταμείο, δεν πάμε. Ναι. Ναι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος στο σούπερ μάρκετ. Ναι. Που παίρνουν άσχημες και χοντρές. Γιατί όταν παίρνει γραμματέα, κύριε. Παίρνει καλή. Ναι. Είναι η βιτρίνα σου. Βέβαια ο Ανδρώνης εδώ πέρα. Τις 100 γραμματείς ή 10 ήταν καλές. Καλά έκανε. Ο άνθρωπος γιατί δεν θα δούλευε κανένας. Παύλο, να σου κάνω μια ερώτηση. Δεν θα δούλευε κανένας. Έμασταν όλοι σε γραμματεία. Για ποιο λόγο, ρε παιδάκι μου, ναι. Από τις 100 που έχεις φέρει τώρα αυτά τα χρόνια. Οι 10, 5. Οι 5, οι 4, ναι. Και 7 ήταν καλές. Τι είναι ο Παύλος, χαζός είναι. Στις 23 δουλεύετε. Ναι, θα είχαμε στήσει έξω καφενέ, εντελώς εκεί συνήθω και θα καθόμαστε εκεί. Εντάξει, όταν είχα φέρει τις κοπέλες που ήταν ωραίες, είχε μαζευτεί η γαμπρή εδώ πέρα. Φυσικά και γαμπρή, μόνο καφέ πάπνε, το είχαμε κάνει εκεί, αράζαμε τσιγαράκι. Μάλιστα, ένας εκ των γαμπρών ήταν υποψηφίο πριν πολλά χρόνια. Μη μου πεις, μη μου πεις, ποιος ήταν. Πάρ' μου το χατζιπάκι, να του λέω. Λέω, χοντρέ δεν τρως εδώ, του λέω. Πάμε σε παρακαλώ να το χάσει πάνω και ένα τηλέφωνο. Έτσι και πει ο Γρηγοράκης μας ο φίλος μας. Κοίτα του πω, πάει ο Γρηγόρης στον κόκκινο σου. Σε λακούβα θα πέσεις. Σε καλή γραμματέα έξω. Σε καλή, ναι. Αλλιώς γιατί να πάει να πει πάρε μου το χάσει. Θα τον έπαιρνε μόνο. Θέλει να δείξει τώρα ότι αυτό έχει τα λοιπά. Σε λακούβα θα πέσεις χοντρέ του λέω μη. Δεν τρως εδώ, θα γίνεις και ρεζί. Μη. Φέρνει το Χατζιπαναγί. Γεια σας, από το Αθλητικό Μετρόπολης, ο κύριος Κόκκινος, κύριε Χατζιπαναγί. Κόκκινος, δεν ξέρω. Ο Ρώσος δεν παίρνει μπροστά το μεταξύ, το μυαλό. Λέω, ξέρει μουστάκι, έχει αυτό, εγώ ένα μουστάκι, ξέρω, βγαίνω. Γρηγόρη δεν σε ξέρει. Ο Γρηγόρης, ο Μαρσάριος. Σε λακούβα έπεσες, του λέω. Πρόσεξε, και δεν θα φας. Και ρόμα θα γίνει. Εγώ στο λέω, λέω. Τι κακομοίρα θα γίνει. Άστο, Γρηγόρη. Κύριε Καγιούλη. Τελειώσατε. Τελειώσατε, τέλος. Παγκόσμια μέρα αποταμίευσης. Πες μου πόσους από τους 100 κάνουν αποταμίευση πλέον στα χρόνια μας. Εγώ. Κάνεις, ε. Προσπαθώ γιατί μαύρο, εσύ, έχω να κάνω και με ανθρώπους. Ναι, άμα το κινητό το πετάς στο νερό, το πετάς κάτω και συνεχίζεις και σου λέω πάμε να πάρουμε ένα κινητό. Μου λες όχι, θα μείνω εκεί. Γιατί είσαι μέρα αποταμίευση. Ναι. Θέλω όταν πάθω το κακό ναι, να, έχεις στην να άκρη. Έχω στην άκρη να δώσω το γιατρό. Ναι. Όταν τρακάρω το αυτοκίνητό μου και φταίω, ναι. Γιατί μέχρι στιγμή. Να πλερώ. Να πω 3.000. Αν κάνω κάτι κακό, να έχω τον δικηγόρο να πει πάρτα ρε δικηγόρο. Απλά πώ κάνω στι μπουνιέ και μου κάνει, ξέρω εγώ, ναι, θέλω ναι. Και τα λοιπά. Να έχω 2-3 χιλιάρικα. Τέτοια αποταμίευση. Εσύ κάνει. Νομίζω τώρα ότι ξέρει το πισινό σου και τα λοιπά. Δεν είμαι άνθρωπο που θα ντυθώ καλά. Ναι. Όχι. Δεν προσέχεις δηλαδή δεν πολύ άνθρωπος... την εξωτερική σου εμφάνιση. Θα επενδύσω σε γρήγορο αυτοκίνητο και καλό και να δείξω κτλ. Παρότι σ' αρέσουν οι γρηγοράδες. Ναι.
Γενικά πιστεύω ότι αυτός που έχει αυτοκίνητο πολύ γρήγορο και το επιδεικνύει έχει μικρό πουλί, έχει μικρό πέος. Λες. 100%. Ναι, αλλά έχει και γρήγορο αυτοκίνητο και μεγάλο πουλί. Αποκλείεται να γιατί, Κωνσταντίνε. Το λέω εγώ, όταν δεις, όταν δεις. Ναι. Άκου να δεις τώρα τι συμπέρασμα. Το λέω εγώ. Δηλαδή κάποιος που είναι εκατομμυριούχος τι να πάρει ζάσταβα για να αποδείξει ότι έχει μεγάλο πουλί. Όχι. Θα μας μουρλάνεις. Σου λέω ότι αυτός που μένει στο ενίκιο παίρνει 700 ευρώ και μένει με τη μάνα του και έχει αμάξι με 180 άλογα και πατάει τον γκάζ γουρ γουρ και ακούγεται και κάνας και ρες απ' το βορρά μέχρι το νότο και γουρουν 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 και τα λοιπά άμα του μετρήσεις το μόρε πάνω από 8 πόντους δεν υπάρχει περίπτωση το λέω εγώ. Άκου να δεις τι ηθικό δίδαγμα βγήκε και βγήκε από το μυαλό αυτού εδώ του απίθανου ανθρώπου. Βεβαίως, τι, άκου λέει. Όποιος έχει αμαξάρα, αλλά μένει με τη μαμά του όμως. Έτσι δεν μένει μόνος του, δεν έχει δυνάμεις. Κάποτε γνώρισα στην Αθήνα, είχα πάει σε ένα γάμο. Μάλιστα, κουμπάρος να πούμε. Κουμπάρος, κουμπαράκι μου. Κουμπαράκι μου, κουμπαράκι μου. Δεν κάνω πάω. Βλέπω ένα 320 κουπέ. Μπεμπέ. Πεπταετίας, οκταετίας και τα λοιπά. Βλέπω ένα 24 χρονών. Λέω δικό σου είναι αυτό. Ναι, λέει φίλε δικό μου και τα λοιπά. Του λέω πιάνε με κουβέντα, λέω πού μένεις με τη μάνα. Πού δουλεύεις, δουλεύω εργάτης, ξέρω εγώ. Στη λαχαναγορά, ας πούμε. Σχυρόδρεμα, πετώ, εμπειροτεχνικό και τα λοιπά, όπως τα λένε αυτά. Εμπειροτεχνικό και τα λοιπά. Ωραία. Σπίτι έχει να μείνεις, όχι στο. Στο νίκιο. Στο νίκιο και τα λοιπά. Εξωγικό έχει, τη μάνα. Ναι. Τα λοιπά. Όταν θες, λέω, τη βάλεις καμιά κόμμα στην BMW. Πού την πας, λέω, τη μάνα να φύγει στην αδερφή της, λέει. Α, τέτοια BMW έχεις εσύ, λέω. Ναι, αλλά δεν έβγαλες ειδικό δίδαγμα ότι είναι μικροτσούτσουνος. Τι είναι. Αυτός δεν είναι μικροτσούτσουνος. Αυτός είναι ικανός να μένει στο ενίκιο, να τρώει φάβα, να πούμε, και φακές. Γι' αυτό, ρε, μπαγάσα δεν αλλάζει το Κόρδοβα. Ποιος. Εσύ, γι' αυτό δεν αλλάζει το Κόρδοβα. Για να μην δώσει δικαιώματα. Όχι, όχι, όχι. Εγώ έχω δώσει, ας πούμε, έχω υποχρεώσει και τα λοιπά, ιδιαίτερα αρκετές και... Ναι, γιατί αν ήθελες θα το άλλαζες. Ναι, αν έπαιρνε αυτοκίνητο, ας πούμε, θα ήθελα να έχει γρηγοράδα, γιατί όμως. Για να κάνεις πως περάσεις εύκολα. Όχι, ένα αυτοκίνητο γρήγορο, συνενεργητική ασφάλεια, είναι πολύ ασφαλέστερο από μια μπαχατέλα σαν το δικό μου. 100%. Σταματάει σωστά. Καλύτερα. Εγώ που είμαι άνθρωπος της ταχύτητας, βοηθάει και στην προσπέραση πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή έχει ένα αυτοκίνητο που έρχεται να πατάει πατά στο γκαζάκι. Κατεβαίνω τη Μαρτίου. Ναι. Να στρίψω εκεί που μένει ο κόκκινος. Πώς λέγεται εδώ. Σοφούλη. Όχι Σοφούλη, ρε Μαρτίου, να στρίψω αριστερά σε λέω. Σοφούλη μένει ο κόκκινος. Ναι, να πάρει. Σοφούλη μένει. Ο κόκκινος Σοφούλη. Σοφούλη. Πώς λέει Κωνσταντίνου, λέγεται πώς εκείνη. Τέλος πάντων, κάτω. Μην μένουμε σε λεπτομέρειες. Πρώτη Δευτέρα. Μπαμ, σε πιάνει το φανάρι. Λέω θα δοκιμάσω μια φορά να το προλάβω. Έστω και σε πορτοκαλί. Δεν πρόλαβες. Ναι, κατάλαβες. Κουτσοάλογο, φίλε. Κουτσοάλογο. Κουτσοάλογο. Δεν φεύγει με τίποτα από χαμηλά. Ναι, αλλά ξεφτιάει διαφορά. Να προλάβω το φανάρι, μια... έστω και πορτοκαλί να πούμε. Η διαφορά ξεφτιάει όμως. Αν είσαι πιτσιρικάς και μπορεί να είναι ο ένας με το καλό, άλλος με το κακό άλογο, ακόμα και ο μικροτσούτσουνος θα κάνει δουλειά. Εσύ δεν θα κάνεις. Πού, για ποιο πράγμα. Για το άλλο που συζητούσαμε νωρίτερα. Βέβαια, ο άλλος θα κάνει. Έστω και μικροτσούτσουνος θα την κάνει δουλειά. Εσύ θα παλεύεις να περνάς το φανάρι. Λοιπόν, θες να κεράσω. Να κεράσω μπουγατσούλα, να κεράσω πιτούλα, να κρέμα, κεράσω καφεδάκι. Κρέμα, αλλά μην βάζεις από πάνω άσπρη και ζάχαρη. Δεν θες, μόνο κρεμούλα. Σκεταδούρα, σκεταδούρα. Σκεταδούρα. Σκεταδούρα, ναι. Λοιπόν, και καφεδάκι δώρο με το νεράκι δίπλα. Στον πέμπτο, ο έκτος Κούτρα Τζαμπαντάν. Όλα αυτά στην καντίνα Pit Stop, φίλες και φίλοι, σε τρία σημεία της πόλης. Παλαιού Σταθμού 36, Πόντου 56 Λαχαναγορά και οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την Αρρωγέφυρα Σταυρούπολης. Λοιπόν, που... ποιος, εκεί που έστειλε τον Σούμπιτο τον. Στην Λαγκαδά τον έστειλα. Τον. Τι ήτανε, Αλβανός, τι ήταν, είπες. Προσωπόντου. Προσωπόντου, εντάξει, δεν έχει σημασία. Ναι. Τι ήτανε, βρήκε έναν άνθρωπο, αυτή έχει σημασία. Το παράλογο, μου λένε, είσαι παράλογος κύριε, μου λένε, ξέρω, 29 χρονών ήμουνα. Ναι. Λέω, θέλω να μου πληρώσει το τζάμι που με έσπασε το παρμπρίζ, γιατί αυτόν το σήκωσα πάνω εγώ. Και έτσι όπως έσκασε πάνω στο καπό. Έσπασε και το τζάμι. Τον έβαζε να πληρώσει και τον μπάτσε και του παίζει να πληρώσει και το τζάμι. Κύριε αστυνόμο, λέω θέλω το τζάμι. Λέει, σας παρακαλώ κύριε, πατήσατε άνθρωπο. Στην Αμερική λέω θα με πλήρωνε. Εδώ λέει, δεν είναι Αμερική. Ναι, αλλά εδώ είναι Ελλάδα κοστίζει. Ναι, ναι, είναι Ελλάδα. Βρωμούσε ρετσίνες, βρωμούσε ουίσκι γιατί 11 η ώρα το πρωί. Ναι. Τον έφτιαξα μια χαρά του, είδα ένα βόλπλα. Πολύ ωραίο πρωινό. Ναι. Δηλαδή να ξεκινά τη μέρα έτσι, να βρίσκει έναν άνθρωπο, σου πάει τον μπαμπρί. Τον έστειλα όπω ο Λονδιάδη έστειλα κανονικά, ναι. Πάμε στα θέματα, καλημέρε. Από πού θες να ξεκινήσουμε από τον ΠΑΟΚ, από πού θες να ξεκινήσουμε Κωνσταντίνε μου. Ξεκίνα και μια φορά παλού έτσι είναι. Να ξεκινήσουμε για αλλαγή από τον Άρη. Στον Άρη... Ξεκίνα από όπου θέλεις. Από όλη, παίξε και λίγο Άρη βρε. Ναι. Να παίξουμε ο Άρης σήμερα έχει παιχνίδι. Το βρέ θέλω να ακούσω λίγο. Ποιο θες. Το βρε. Παίξε και λίγο Άρη βρε. Το βρε. Βρε. Μ' αρέσει το βρε. Ναι. Λοιπόν ο Άρης σήμερα έχει παιχνίδι με την Κύπελο 5 και 4. Είναι η μέρα Κυπέλου. Πού πάει. Εδώ.
Δεν πάει πουθενά. Για την ομάδα το Σπάτα Αίτητος, λέγεται Αίτητος Σπάτων. Αίτητος Σπάτων, δεν το ξέρεις. Ναι. Σούλη Παπαδόπουλο. Σούλη Παπαδόπουλο, μπορεί να βγει και 0-0. Δεν ήξερατε και Σούλη. Τι γκέλα με τον Αίτητος Σπατών. Για βάλ το Σούλη γκολ. Ο Άρης πάντως θα κάνει πολύ μεγάλο ρωτέσιο. Αυτό σου λέω. Η βασική του θα είναι εκτός, θα μπουν αρκετές ρεζέρβες. Το χ πόσο δίνει το χ εδώ. Το χ θα στο ψάξω. Δεν το πω εγώ το χ πόσο δίνει εδώ. Ο Σούλης. Να ξεκινήσουμε με Άρη. Για καλό λόγο θα ξεκινήσουμε με Άρη. Με έβαλες να ψάξω, βρε Θεόφοβε, να βρω το κορίτσι με το άλογο. Το έχω αναρτήσει σήμερα, έτσι. Το 73 ταινία. Το 73 ταινία. Εγώ δεν ανέρτησα ακριβώς το ίδιο. 35 δεν μου λες αυτή να σου κάνει για το κορίτσι και το άλογο. Η φόνο σου είναι αυτή. Όχι, ρε, εγώ είναι η φόνο. Έτσι είναι το άλογο και έτσι είναι και η φόνο σου. Η φόνο στα 30 έτσι ήταν. Ήταν τόσο δυνατή. Κοντούλα ήταν λίγο, αλλά ήταν. Αυτή είναι άλογο όμως που βάλα. Μαζί με ένα άλλο άλογο. Αυτά είναι εξελιγμένα μοντέλα. Εξελιγμένα μοντέλα, ναι. Εξελιγμένα μοντέλα. Λοιπόν, έχουμε κύπελο για τον Άρη λοιπόν σήμερα. Μετά το 1-1 του ΠΑΟΚ πρέπει να το πάρει το ματσάκι για να περάσει την επόμενη φάση. Όχι, είχε δύσκολα να το πάρει, δύσκολα 1-0. Ναι, θα βρω σε λίγο τις αποδόσεις που μου το ζήτησες. Ωστόσο στον Άρη υπάρχει αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα του ντέρμπι που ακολουθεί με τον Ολυμπιακό, με τον Πάκο Ερέρα. Αυτοί θα σου πω τι έχουν. Αυτοί παίξανε με τον ΠΑΟΚ, χάσαν 2-1. Ήταν το μάτς χρονιάς δηλαδή, αυτό λες. Βεβαίως, το πρόβλημά τους ήταν να κερδίσουν τον ΠΑΟΚ, να τον γκρεμίσουν. Να δώσει το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό ή στην ΑΕΚ. Ναι. Σου λέει πέρασε από το Χαριλάου, έχασε 1-14. Ναι. Το χ πόσο δίνει. 7,5. Μια χαρά είναι το χ. Να αντέξει ο Σούλης. Γιατί να μην αντέξει. Ένα ημίχρονο, όχι παραπάνω. Γιατί τι είναι ο Αίτητος Σπάτων. Εντάξει, δεν ξέρω τι είναι. Δεν την έχω την ομάδα. Πριν δύο χρόνια ο Άρης που έπαιζε. Εντάξει, έπαιζε. Σπάτων, με καμπανιακό, έπαιζε. Ναι, έπαιζε. Με Σούλη παραμυθιά, ποιο ρε που έπαιζε. Παραμυθιά, έπαιζε με το σουφλί, έπαιζε. Πασουλιακό. Ναι, αλλά τώρα δεν έχει την ίδια ομάδα. Έχει Ορφέα Αλεξανδρούπολη, Ορφέα Ξάνθη. Έπαιζε, βρε αγόρι μου, εντάξει, οκ. Νοπέ είναι οι μνήμες. Νοπέ είναι οι μνήμες. Είναι νοπέ. Άρα λες ότι ο Σούλης μπορεί να σου κάνει μια, αλλά σου λέω στον Άρη υπάρχει αυτό το περιραίωσα από το συνεφάκι πάνω το Βικελίδης. Τι συνεφάκι. Δεν υπάρχει συνεφάκι με τον Πάκο Ερέρα. Η Κατρίνα, πώς το λένε, πώς λέγεται το τυφώνα. Τυφώνα, τυφώνα, Κατρίνα, ναι. Επειδή όμως τώρα το Facebook πουλάει περισσότερο. Να, το σύννεφο. Τα ακούς. Τα ακούς, κεραυνούς. Αστραπές. Το σύνθερο βροχή και έχουμε μείνει μοναχή. Έχουμε μείνει μοναχή. Και η βροχή χαλάζει. Εντάξει, Διαμαντόπουλε δεν πειράζει. Λοιπόν, 5 και 4 είναι το μάτς. Μεγάλο ρωτήσω. Θα το ακούσει ο κόσμος, τι ποιος το βλέπει. Δηλαδή 5 και 4 θα βάλουν εδώ πέρα τον. Εκείνη την ώρα παίζει και ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο που είναι σαφώς πολύ πιο ενδιαφέρον παιχνίδι. Που εδώ. Εδώ στο Καφθαζόγλιο, ναι. Ατρόμητος, Ηρακλής Ατρόμητος. Ηρακλής Ατρόμητος 5 και 4 άρεσε με τα. Ναι. Με φίλος ο Σούλη Παπαδόπουλο επίσης 5 και 4 στις 3. Τον Ηρακλή τώρα το βλέπει πιο πολύ με τον ΑΕΤ. 100%. Έτσι. Παρ' όλα αυτά και ο Ηρακλής στο ρεπορτάζ αναφέρει θα κάνει αλλαγές γιατί ακολουθεί πολύ δύσκολο μας με την Κέρκυρα. Στη δεύτερη αγωνιστική. Του Σαββίδη Κέρκυρα. Του Σαββίδη Κέρκυρα. Ναι. Άμα του Σαββίδη θα κέρδιζε προχθές, δεν θα έκανα σε ένα πολλάρι σα. Δεν είστε και. Α, δεν είμαστε και Παρσελόνα. Ναι. Ναι. Δεν μπορούμε να τα προλαβαίνουμε όλα. Καλό, μ' αρέσει που ανακατεύεστε σαν τη ΣΕΚ. Σ' αρέσει. Ναι. Θες κατηνιές. Κοίταξε ο Σαββίδη σου λέει τι. Β' Εθνική πρέπει να έχω και δύο-τρεις ομάδες να είμαι φίλος να πούμε. Να μην έχω και εγώ κατεβάζοντας. Να του ανεβάσω πάνω και τα λοιπά. Του 6-7 δεν του έχουμε, αυτό δεν ισχύει, να ξέρει. Αυτό ο τρομπετίστα του Πάου Κουτούλα λέγεται. Ο βοηθό. Όχι, ο τρομπετίστα του Πάου Κουτούλα. Ναι. Το γιο του τον κάνατε διαιτητή. Δεν ξέρω αν τον κάναμε ρε παιδί. Μπορεί να ήταν ο άνθρωπο ταλέντο. Του γιου του τρομπετίστα. Να. Ωραία, είχε ταλέντο ο άνθρωπο, ήταν δυνατό. Το γιο του Ντεβεκέλ τον κάνατε διαιτητή. Όλοι οι διαιτητές, αυτό είναι φοβερό, άκουσε με λίγο. Όλοι οι διαιτητές, 90% είτε σε ποδόσφαιρο είτε σε μπάσκετ, έχουν γίνει οι γη τους διαιτητές. Είναι σαν τους πολιτικούς. Λάθος και λάθος είναι ότι γίνεται. Προχθές έβλεπα Πιτσίρκα και λέω πιο Πιτσίρκα. Λέω ζει ακόμα και ήταν ο γιος του. Ζει ο άνθρωπος, αλλά. Ένας που είναι ποδοσφαιριστής, γιο ποδοσφαιριστή, αν βγάλει, δύσκολα. Πρέπει να είναι αξιοκρατικά. Σου λέει παίζει μπάλα. Άμα παίξει μπάλα, βγήκε. Ναι, δεν έβαλα σε αυτό το παράδειγμα. Γιατρού, δεν έβαλα σε αυτό το παράδειγμα το ποδοσφαιριστή. Έβαλα διαιτητή και πολιτικό. Ένα λεπτό. Ο γιος του γιατρού, άμα είναι του δαμπάνει, γιατρός δεν μπορεί να γίνει. Φυσικά δεν μπορεί να γίνει. Εκτός αν πάει και αγοράσει και ένα πλαστό. Δεν γίνεται. Στη Ιουγκοσλαβία, να πούμε εκεί και το ένα θέλει διάβασμα, στο άλλο θέλει ταλέντο. Ναι. Ενώ διαιτητή δεν χρειάζεται να τάξει τίποτα. Κανένα τα δύο. Ναι. Ήταν ο Μητσοτάκης. Όλοι. Γη του, γονεί του, ανιψάκια του γίνονται πολιτικοί. Έβγαλε την τώρα με και την κεφάλα, σαν την Κολοκύθα να πούμε. Ναι. Έβγαλε και το Μουγκό, με το ζόρι να το κάνουν. Πρωθυπουργό. Ο Μουγκός. Ναι. Κάποια στιγμή λόγω Μητσοτάκη τα λοιπά. Αν τα έχει καλά με τον Αμερικάνο πρόξενο, γιατί μπήκε μέσα ο Αμερικάνο πρόξενο. Άντε πάλι ο πρόξενο από την Αμερική. Μητσοτάκη. Καλώ τα παιδιά. Ναι. Μητσοτάκη, κοίταξε να δει πρόσεχε, γιατί αυτά ενάντια στι συνεργασίε έχετε εδώ τα όπλα μα και τα λοιπά.
Ναι, πάει ο Αμερικάνος, λέει, αυτός είναι ζαβός. Λέει. Δεν μπορούμε να το βάλουμε εκεί. Όχι, δεν θα έχουμε επικοινωνία, θα έχουμε πρόβλημα. Έχετε κανένα να βάλετε εκεί πέρα συνομιλία. Που να λέει και α. Γιατί αυτός λέει ου. Ναι. Βρήκε μια κούκλα. Βάλουμε τον Βασίλη τον Καρά. Πώς λέει, τι κάνει ο Βασίλης τον Καρά. Το Βασίλη τον Καρά όταν τον παίρνει λέει, ο Βαρδάκης. Ναι. 7 ώρα το πρωί. Ναι. Έξυπνο παιδί ο Βαρδάκης. Καλημέρα. Καλημέρα Βασίλη, τι κάνεις Βασίλη. Θυμάσαι στο καν-καν τότε που πηγαίνουμε. Βασίλη. Μπάμπι βέβαια τότε στην Κουίντα. Να βάλουμε τον Βασίλη τον Καρά πιο δυνατό στο τέλο. Από ου σκέτο. Με τι άλλο, ναι, μια χαρά. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Μαρακό που μας ακούει στην Αθήνα. Καλημέρα. Γιατί Αθήνα ακούει, μωρέ. Αθήνα. Σε ένα αγρόκτημα εκεί στα βόρεια προάστια, καταστροφικό. Γιατί ρε, μια χαρά είναι ο Γέρακα. Πάνε μείνε στο Γέρακα. Γιατί ρε, μια χαρά είναι. Τρεις ψυχιάτρες. Άντε και μένει στο Γέρακα. Ναι. Ή στην Παιανία εκεί απάνω. Ναι. Βγαίνει έξω. Ψηλά, είναι ψηλά, εντάξει. Βγαίνει έξω, ρε παιδί μου. Να δει ένα γείτονα. Ναι. Να τσακωθεί με ένα που σε έκλεισε το δρόμο. Να πα στο σούπερ μάρκετ. Να πα στο καφέ. Να ηρεμία, ησυχία. Δεν θα πα καμαλώσει. Αν πεθάνω χίλια χρόνια ηρεμία θα πα. Είναι η δύναμη τη δικιά σου συνείδηση που έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει σε ένα δρόμο με πολύ κίνηση. Ναι. Κάποιος που θέλει ηρεμία, εκεί θα πάει να μείνει. Άμα θα χτίσει και τη μονοκατοικία. Και άμα θέλει φασαρία, παίρνει τα μάξι και πάει σε φασαρία. Ναι, τι λες, μωρέ. Τι λέω. Τι λες, τι. Θέλει φασαρία. Ναι, ηρεμία ψάχνει ο κόσμος, όχι φασαρία. Μην κοιτάς εσένα. Εσύ είσαι γεννημένος για φασαρία. Για πάμε στο Γέρακα. Στο Γέρακα. Στο Τριάδι. Στο Τριάδι. Και που πάει ο Μπούζος, στο μεσημέρι, στο Ρεόκαστρο. Ναι, τι να σε πω. Δεν ωραία εκεί δηλαδή. Τι να σε πω. Ο Αγέρακας, ας πούμε, είναι αντίστοιχο. Ο Ρεόκαστρο, δηλαδή, κάπως έτσι. Να πιάσει, να αλλάξει ώρα, να βραδιάσει 5 το απόγευμα. Όχι, και να κατέβουν οι λύκοι. Και να κατέβουν οι λύκοι και οι ίενες και οι υδράκινες και οι φαρμάκινες. Άσε με τώρα με τους τρελούς τώρα. Τους νεόπλουτους, τους. Τους νεόπλουτους, τους νεόπτωχους τώρα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο που μας αποκαλεί. Καλημέρα στους πρωταθλητές Ελλάδος 2019. Βιάζεστε, παιδιά, ακόμα έχει πολύ δρόμο το πρωτάθλημα. Θα πάμε και στα τουρκικά. Φοβάσαι. Όχι, δεν φοβάμαι. Φυλάω τα ρούχα μου να έχω τα μισά. Πες μου, τα κλέψαν όλα γι' αυτό. Μια φορά, μια περίπτωση υπάρχει. Εγώ μίλησα με έναν δημοσιογράφο. Να με αφαιρέσουν βαθμού. Φύλλα προσκύμενο. Ναι. Ναι. Είναι, λέει αυτή. Ακούτε με λέει τώρα. Φύλλα μα αυτό για να πάμε Σμαράγδα, ναι. Αυτοί οι παοξίδες λέει είναι ηλίθιοι. Εμείς. Γιατί, ναι. Αυτοί μόνοι τους λέει είναι ικανοί να μπουν μέσα, να γκρεμίσουν την τούμπα και να χάσουν το πρωτάθλημα. Ναι, αλλά δεν πήρε εισιτήρια για τον Ατρόμητο. Τι ποντάρουμε, λέει εμείς. Επειδή λέει ηλίθιοι. Άκου να δει τώρα, Βορειοολαδί. Μπήκε και το δείχτη μια χαρά το οποίο είναι εξαιρετικό στην τούμπα. Δεν παίρνουμε εισιτήρια στον Ατρόμητο. Από το φόβο σα, φυσικά, φίλε. Ένα πρωτάθλημα δεν είχε τιμωρία, θα του είχατε και του Ούγγαρου να καμπίνετε. Δεν ξέρω, θα είχαμε, αλλά τουλάχιστον μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Χατομάτιλα για τα κάκαδα έχετε. Και για χατομάτιλα απ' όλα έχουμε. Λοιπόν, έχουμε και κάτι άλλο όμως το οποίο σας ενδιαφέρει εσάς και έχει να κάνει με την ψυχοθεραπεία σας και γι' αυτό φροντίζει η Wind Vision. Η Wind Vision σας φέρνει την καλύτερη προσφορά Netflix για να έχετε το πιο τρομακτικό Halloween. 12 μήνες δώρο Netflix με σύνδεση Wind Fiber μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Τρέξτε να προλάβετε την προσφορά στο wind.gr ή σε ένα κατάστημα Wind και δείτε Stranger Things, δείτε Dada, δείτε οι δαίμονες του Kill House. Καλημέρα φίλες και φίλοι. 30 μετά τις 9, Σμαράγδα Μπασάκου με Παράθυρο στα Σπορ. Επιστρέφουμε με πολύ πολύ δισογραφία κουσκούς μέχρι και τις 10. Έχουμε πολλά ματς σήμερα, αρκετά στην πόλη μας και ο Άρης και ο Ηρακλής και ο Απόλλων, αλλά έχουμε και συναυλίες αυτό το μήνα για να πιάσουμε λίγο και τα πολιτιστικά. 2 Νοεμβρίου ξεκινά εμφανίσει στο Βεργίνα Θέατρο η Μελίνα Ασλανίδου. Δεν χρειάζονται συστάσεις. Λατρεμένη φωνή, φοβερή σκηνική παρουσία. Η Μελίνα ανεβαίνει Θεσσαλονίκη έχοντας στις αποσκευές της όλες τις μεγάλες επιτυχίες της, αλλά και το νέο της δίσκο ξημερώνει Κυριακή με τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Θα βρίσκεται στο Βεργίνα Θέατρο για 6 παραστάσεις. Και όσοι ενδιαφέρεστε, θα βρείτε εισιτήρια στο Ρίζεση Καζίνο, στα public και στο ticketservices.gr. Θα είναι πραγματικά ωραία εμπειρία να πάτε να ξεδώσετε. Καλημέρα στο πριγκιπάτο της Πιερίας της Κοτίναχη, να στείλουμε στον Βασίλη του Μητρούδη και στον Λάκη τον Οικονομίδη και βεβαίως στο φίλο μας το Βαρδάκι που τρέχει, έτσι, τρέχει. Ο άνθρωπος έχτισε το κανκάν, ρε φίλε τώρα. Τι μας λες τώρα. Εκεί ήταν μορφή. Και μας είπε το Γέρακα είναι περισσότερο σαν λιτή, λέει, όχι ωραίο καστρο. Ακόμα πιο έξω. Ας πάει να μείνει ο κρύος ο Βαρδάκης στο Γέρακα. Ναι, ναι. Καλημέρα και στο Όφεμπαχ, στο Μίτσο, ο οποίος μας ακούει την ώρα που εργάζεται ως οδηγός του αντίστοιχου Άστικη. Έτσι έχει βάλει το Ιντερνετάκι, μου στείλει και φωτογραφία. Στο Όφεμπαχ, είναι στη Γερμανία. Όφεμπαχ. Φιλαράκι μου Δημήτρη, τον έχω επισκεφτεί, με φιλοξένησε και στο σπίτι του. Όφεμπαχ. Πολλούς Έλληνες εκεί. Μπαλκόνι είχε το σπίτι του. Όχι. Δεν είχε μπαλκόνι. Μπαίνεις εσύ σε σπίτι χωρίς να έχει μπαλκόνι. Ήθελα να με φιλοξενήσει, δεν, τι να του πω, δεν θα μπω επειδή δεν έχεις μπαλκόνι. Όταν είχα πάει στο ΣΑΛ και πάω. Πήγα σε μια. Τώρα ναι. Στην Αθήνα που πήγα σε ένα ξενοδοχείο. Για πες. Πολύ καλό, δεν θυμάμαι. Στο εξωτερικό δεν έχουν μπαλκόνι. Κάτσε, τι να κάνουμε τώρα. Μεταξύ λεωφόρου Κηφισίας και λεωφόρου Αλεξάνδρας και κοντά στη γωνία εκεί κάπου έχει ναι. 30 ώρες. Κτίριο μεγάλο. Ναι. Δεν θυμάμαι πώς το λένε το ξενοδοχείο. Πολύ καλό. Καλό ξενοδοχείο. Ναι. Ναι.
το οποίο να πούμε μπήκα εγώ στο δωμάτιο, βγαίνω έξω, πάω, λέω, πού το μπαλκόνι, δεν έχει μπαλκόνι. Όχι, Κωνσταντίνε μου. Καλά, δίνω εγώ τόσα λεφτά εδώ για να μην έχει μπαλκόνι. Χωρίς θέα, τι να το κάνω εγώ το ξενοδοχείο χωρίς θέα. Και σε πειράζει ο σκύλος, λέει, τον έβαλα το σκύλο μέσα αυτό. Λέει, δεν έχει μπαλκόνι αυτό και τα λοιπά. Ναι. Κατούρα, λέω, μείνει κατούρα. Όπου γουστάρεις. Στους βρωμιάριδες, κατούρα. Ναι, δεν έχουν μπαλκόνια. Πάω μετά κάτω, με γνώρισε ένα παιδί που ήταν εκεί πέρα, φύλακα. Ε, είπαμε, είσαι ο μόνος που δεν ξέρει. Ξέρεις, λέει, και αυτό που λέει, γιατί λέει. Λέω, γιατί ρε φίλε. Γιατί παλιά όταν ερχόμουν το 90 εδώ πέρα με τις ομάδες, ναι, ναι. Μου φαίνεται ότι είχε μπαλκόνια. Λέει, ναι, αλλά λέει, ξέρεις τι, έρχονται και αυτοκτονούνε, πέφτουν από πάνω σαν τα μοιράζ να πούμε από πάνω. Γιατί ρε Κωνσταντίνε. Αυτοκτονούνε, ρε. Πηγαίναν από πάνω. Ανεβαίναν στα ξενοδοχεία και πέθανε. Και μη μεθούσαν οι αυτοκτονούνε. Α, και σφαίρα κάτω, στούκα. Στούκα να πούμε. Ναι, 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 ναι. Τώρα δεν, λέω, δεν μπορεί να σπάσει το τζάι, λέει πιο δύσκολο. Πιο δύσκολο. Ναι, δεν έχει. Πάντως στην Ευρώπη 9 στα 10 ξενοδοχεία και σπίτια δεν έχουν. Α, πάνε αφήνει. Δεν έχουν. Εδώ στην Ελλάδα το μπαλκόνι είναι. Οι εργολάβοι κάνουν δουλίτσα. Εγώ δεν καπνίζω, αλλά θέλω αρχικά ένα τσιγάρο. Θέλω να ακούσει την γειτόνισσα που βογκάει επειδή πηδάει όλο απέναντι να πούμε. Γιατί ρε Κωνσταντίνε, να σε ακούσει από τον διπλανό τείχο, άμα είναι. Δεν έχει σκοπός είναι. Δεν να... έχει έγκλη. Αυτή είναι η ομορφιά. Ναι, ναι, εγώ εντάξει. Παλιά, okay. Εγώ παλιά το 2008-2009 που δούλευα το βράδυ, να πούμε 12 με 2, mm-hmm. πήγαινα εκεί από το γιώτη, άφηνα τα μάξι εκεί κτλ. Και έμπαινα στα στενάκια και πήγαινα. Και άκουγες. Αχού. Ναι. Έδινες γκάζια με τα αριστερό δεξί, όχι, μόνο άκουγες. Έπαιρνες ιδέες όμως. Ναι. ηχητικά βιώματα. Τώρα πάλι και έκανε θεόφοβος. Περνούσα τα σοκάκια για να ακούσει ποιος κάνει δουλίτσα και ποιος όχι. Δεν παίζεσαι. Πάλι περνάω. Πάλι να ακούσει ποιος πάλι συνεχίζει. Ακούγεται. Να σκάβει. Αλλά λέει, αχ, ήρθε η ΔΕΗ. Όχι, ήρθε ο ΔΕΗ. Αχ, ήρθε η ΔΕΗ. Όχι, αχ. Πάλι βογκάλε αλλιώς τώρα. Παλιά είχαμε όμως άλλα. Έτσι. Κοίτα να δεις τι έκανε εσύ ο μπαγάς. Πού να μένες και στο κέντρο, ρε φίλε. Εκεί στα σοκάκια, στα φοιτητικά στέκα τη γύρω. Εκεί μόνο αχ και βάχ ακούζε. Ακούσε ποτέ άλλο. Ναι. Μόνο αχ και βαχ. Τι, αυτά είναι. Ναι. Τώρα τι να ακούσει, αχ και βαχ, ήρθε ο Τσίπρας, αχ 300 ευρώ δεν μετά. Ναι. Αχ ήρθαν οι κομμουνιστές. Φωνάζω από κάτω. Καλά να πάθεις. Καλά να πάθεις. Το τρελό το να δει. Στο president πρέπει να ήσουν. President. Ναι. Είδε. Ένα βρωμοξενοδοχείο. Να σε καλά, ρε Νικόλα. 40 ορόφοι. Ναι. Ωραίο αυτό και τα λοιπά. Έβαλα το σκύλο Ζούλα μέσα εγώ. Καλά εξηγήθηκε. Τα σκυλάκια είναι ψυχούλες και είναι σαν άνθρωποι. Πάρα ακούω στο μπαλκόνι, λέει δεν έχει μπαλκόνι. Δεν πάτε στο διάλογο, λένε που δεν έχει μπαλκόνι να πούμε. Φεύγουμε από τα μπαλκόνια του President. Καλημέρα και στο Γιώργο που λέει θα κάνουμε 30-30 νίκες. Να και ο Παοξής που είναι σαν να πρέπει ο Σαββίδης κοντός να βάλει ένα πριμ. Πριμ αίτητου. Να κάνει και κανένα δυο χίλες. Ας κάνει και 5 χ. Αλλά μην χάσει, λες, που δεν καλύτερα να κάνει 5 χ παρά να χάσει ένα μάτς. Συμφωνούμε. Να κάνει πρίμα ήδη. Μένει στην ιστορία. Και στα 100 χρόνια του ποδοσφαίρου το κατόρθωσε μόνο ο Παναθηναϊκός. Σεζόν 63-64. Έτσι, είμαι σίγουρος το ήξερε. Με Μπόμπεκ προπονητή βοηθό Πετρόπουλο και Ματζαβελάκη πρόεδρο ομάδος. Μάλιστα. 24 νίκες, 6 ισοπαλίες. Η μία στην Τούμπα. 0-0. Μάλιστα. Τόσο καλός ο Παναθηναϊκός τότε, έτσι. Ο καλύτερος Παναθηναϊκός όλων των εποχών. Ναι. Καλημέρα, παιδιά. Δεν ξέρω ποιο είναι το καθαρό μου. Πάντως και τα δύο είναι άλογα, λέει ο Μπάμπης. Καλημέρα στον Αποστόλη. Μεγάλη δονή είναι, λέει, να διαβάζει ο Μένος Αχελαρόπουλος ανακοίνωση του Ιβάν στο Όπεν. Δεν υπάρχει, λέει. Έλα μου, το μάζεψε τώρα το μάζεψε σαν Κελαρόπουλο. Αφού έχει στο Μέγκα. Τελείω στο Μέγκα. Και διακρίνει το Μετρόπολη, δεν μα πάρουνε. Θα μα πούνε πάντα τώρα στα απορριμματοφόρα. Ναι, και να μαζέμε σκουπίδια. Με τρίμηνη σύμβαση κιόλα. Α, σύμβαση, ναι, είναι δύσκολα. Ναι, το μάζεψε τον άμπαλο τώρα το Σακελαρόπουλο εκεί πέρα, 70 ετών. Το μάζεψε. Εγώ δεν 70. Μπράντε από εκεί πέρα τα ερείπια τα μάζεψε τώρα. Το ερείπιο. Λοιπόν, πάμε σε άλλα θέματα γιατί έχουμε αρκετά. Δεν μου λε πώ θα σου φαινότανε εάν αποφάσιζε ο Πάο κάποια στιγμή να αλλάξει το σήμα του. Και μετά από κανένα χρόνο να αλλάξει και τη φανέλα του. Υπάρχει ομάδα στην Ευρώπη που είναι, το έχει κάνει. Τι είναι ρε ο ΠΑΟΚ, είναι το ΕΤΒ να αλλάζει να πούμε το σήμα του. Ναι, σωστά τι. Το θέτεις. Όταν λες να αλλάξει, όμως υπάρχει, να αλλάξει τι. Να αλλάξει το σήμα. Τι να έχει το σήμα δηλαδή. Να μην είναι δικέφαλος ετός, ξέρω να είναι κάτι άλλο. Τετρακέφαλος ετός. Πικάπα να γράφει, ξέρω εγώ. Λοιπόν, κι όμως υπάρχει μια ομάδα. Οι παλιοί ΠΑΟΞΙΔΕΣ ναι. Θα αντιδράσουν. Γιατί μόνο οι παλιοί, οι καινούργοι δεν θα αντιδράσουν. Καινούργοι τι να αντιδράσουν. Οι καινούργοι είναι στους νεόπλουτους. Ναι. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει τώρα. Με το που κάνει το πρωτάθλημα στους πανηγυρισμούς, πάμε θα το κάνει. Ποια ομάδα το έχει κάνει, είναι τεράστια ομάδα. Είναι τεράστιο σύλλογος που το έκανε, άλλαξε το σήμα της. Τώρα θα το πω, θα το πω. Άλλαξε το σήμα της και χθες ανακοίνωσε ότι θα αλλάξει και τις φανέλες, δεν θα έχουμε ξανά ρίγες. Ναι. Η Γιουβέντους. Ναι. Η Γιουβέντους, η οποία έβγαλε εκείνο το ΔΕ και έβαλε JJ. Για να έχει απήγηση και συνασία. Η Γιουβέντους έχει 80 πρωταθλήματα. Ναι. Έχει Champions League. Εκεί δεν έχει μαμελούκους. Τι να έχει. Και χθες ανακοίνωσε ότι η φανέλα της πλέον δεν θα είναι, έχει τη λίγα. Τέλος. Έχει ρίγες, έχει ιστορική αυτή. Πώς το λένε, η Γιουβέντους είναι μια ομάδα προσφυγική, ας πούμε, η ιστορία έχει προσφυγιά. Εντάξει, τι έτσι, μόνο το. Η ομάδα τη Γιουβέντους είναι μια βρωμιάρα. Ναι. Μια αλήτησα. Ναι. Έπαιρνε αηδίες πρωταθλήματα. Γι' αυτό
τρελαίνω με τους παοξίδες που ταυτίζονται με την Γιουβέντους και λέω τι ασπρόμαυρα. Εδώ τώρα θα έχουν κόκκινη φανέλα, μπλε. Τι θα την κάνετε τη φανέλα του ΠΑΟΚ εσείς, δηλαδή. Πώς θα την εμείς κάνετε. Δεν θα την κάνουμε, εμείς δεν θα γίνει αυτό ποτέ. Αν υπάρχει κάτι στο μυαλό μας και λέμε ότι δεν θα γίνει γιατί ποτέ. Γιατί να το κάνετε. Ποιος ο λόγος. Αυτοί το έκαναν για να ανοίξουν τις αγορές. Τι αγορές, εσύ τι αγορά να ανοίξεις. Εσύ στη Σκοτίνα δεν έχεις μπουτίκ να πούμε. Δεν έχω Σκοτίνα. Τώρα θα ανοίξεις. Να κάνω, έχω μία συμπόλαιο. Στην Πελοπόννησο, στην Πάντρα δεν έχεις μπουτίκ. Δεν έχω. Δεν έχεις. Η Γιουβέντους έχει και συνασία. Στο, και κάτω, λέει... στο διακοφτό του Παπαγιανόπουλου το χωριό δεν έχεις μπουτίκ. Καλά, και ο Ολυμπιακός δεν έχει. Πάνω από τη Λιβαδιά δεν έχει μπουτίκ. Που είδες καμιά μπουτίκ του Ολυμπιακού στην Λάρισα, στην Κατερίνη δεν έχει. Πάντως η Γιουβέντους κατάφερε μέσα δύο χρόνια να πείσει τον λαό της. Αυτό γιατί μας το λες, θα το κάνετε κι εσείς. Όχι. Τέλειες. Θέλω να σου δει. Δεν συνδέω τον ΠΑΟΚ με την Γιουβέντους. Έχει γίνει κουβέντα για κάτι τέτοιο. Όχι. 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 Απλά το αναφέρω γιατί είναι ένα θέμα το οποίο δείχνει σας το ότι το ποδόσφαιρο. Να το πείτε γλυκά-γλυκά, να το περάσουμε στον κόσμο. Ωραία, αγόρι μου. Θέλω να δείξω. Μαλακά-μαλακά. Πήρε ο Κυριάκος. Κυριάκος, κάνε τηλέφωνο. Τι πράγμα. Παιδιά, σας παρακαλώ, ελάτε να πάρετε ένα μικρό. Αμέσως θα τα τεντώσετε. Λέω ότι ένα τεράστιο ποδοσφαιρικό μέγεθος στον πλανήτη μέσα σε ένα χρόνο. Τι με νοιάζει. Πώς δεν μας νοιάζει. Δεν με νοιάζει κανένα. Το ποδόσφαιρο παγκοσμιοποιείται. Είναι κάτι που εξελίσσεται διαρκώς. Μετά από 100 χρόνια πέρασε από το Λιτόχωρο και κάτω και ακούστηκε λόγο Σαββίδη, άσε το παγκοσμιοποιείται. Φτάσει μέχρι την Αθήνα μια φορά και μετά παγκοσμιοποιήσου κι εσύ. Λες δηλαδή ΠΑΟΚ μέχρι Ελλάδα, δεν είσαι. Εγώ δεν το ταυτίζω με τον ΠΑΟΚ. Εσύ τρία χρόνια δεν παίρνει το Λιτόχωρο. Ναι, αλλά εγώ δεν το ταυτίζω το θέμα με τον ΠΑΟΚ. Εγώ απλά ανέφερα μια είδηση που έχει να κάνει. Άμα δει αυτόν τον άνθρωπο. Τι είναι αυτό τώρα. Μητροπολίτη Λαγκαδά. Άσο να έρθει ο Μητροπολίτη. Δεν θα έχουμε τώρα. Καμιά κλίση, τι δεν θα έχουμε τώρα. Άμα αστούμε τον κουρέψει και τον βγάλει στον δρόμο. Τον ζυγώνει. Αυτό να. Ναι. Όχι. Ούτε εγώ το ζυγώνω. Πού να ζυγώσω. Σαν μπράβο. Φοβερό τύπο. Μπράβο τον Δήμαρχο. Το Μητροπολίτη μας. Μπαμπάτσικο. Λοιπόν. Τέτοιο θέλω. Γομάρι, θηρίο. Τι να το κάνουμε. Ξύλα. Να κόβει ξύλο ο Μητροπολίτη. Βέβαια, να είναι αυτή η δουλειά του. Ο δικό μα είναι αποστηρωμένο και έχει Αλτσχάιμερ. Μάλιστα. Μάλιστα. Τον θέλει να κόβει ξύλο. Καλημέρα. Την καλημέρα μα. Τι άλλο θα ακούσω. Σε σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Κάνει το σταυρό σου. Τον γούσαρε, τον αγάπησε αυτόν τον άνθρωπο. Ναι. Άρα και σταυρό θα κάνει. Σου βάλω ένα θέμα τώρα. Ναι, βάλει ένα θέμα. Πώς είναι παίκτη του ΠΑΟΚ να ανανεώσει το συμβόλαιο. Είναι αρκετοί. Σήμερα από ό,τι έμαθα, Πέλκας και Πασχαλάκης είναι κοντά να, Πέλκας, να κλείσει. Πού εμπλέκεται ο Πέλκας. Ο Πέλκας θα κάνει ανανέωση συμβολίου για να αυξηθεί η ρήτρα. Ναι, άστο τώρα, εγώ δεν διάβασα για Πέλκα. Για σου λέω εγώ. Άστο τώρα. Το διαβάζει αύριο μεθαύριο. Καλά, του 6. Ναι, του 5. 6. Κρέσπο, Βαρέλα, Μπίσεσβαρ, Κανία. Σάκο και Πασχαλάκης. Πασχαλάκης είναι τελειωμένη υπόθεση. Αφράστο τι. Άσου Έλληνες, οι Έλληνες είναι κλεισμένοι. Το Πασχαλάκη του δίνεται κάτι ψίχουλα εκεί πέρα. Θα πάρει καλύτερο από το Μασούτη. Το αξίζει. 200 χιλιάρια, θέλει 500, του δίνει 400, του κάνει την γυφτιά τη κουνιά. Τέλο πάντων. Θα πάρει ο Πασχαλάκης, το αξίζει να τα πάρει. Παρακάτω. Παρακάτω. Ποιον από αυτού, έναν από αυτού δεν θα το ανανεώνω το σύμβολο. Α μην πει εσύ. Εγώ δεν θα πω. Απλά λέμε. Ανοίξει τι γραμμέ. Ποιον εσεί. Ναι, υπάρχει. Βάζει το κουστούμι, την γραβάτα, κολλά στο μουσι του Σαββίδη και λε. Είναι 6 να ανανεώσει το συμβόλαιο. Πες τους πάλι. Κάνιας. Σαχόφ. Κρέσπο. Βαρέλα. Μπίσεσβαρ. Και Πασχαλάκη. Το Πασχαλάκη, άσο να σου λέω, είναι τελειωμένο. Βάλτε τον Πασχαλάκη. Ναι. Βάλτε, γιατί 6 να βάζει του μπερδέου. Μόνο του ξένου. Άσο τον Πασχαλάκη. Πασχαλάκη είναι τελειωμένη. Λυμένη απόφαση. Ωραία. Άσο τον Πασχαλάκη με τον Πασχαλάκη. Τον Πασχαλάκη. Οι 5 ξένοι που αναφέραμε. Ποιον από του 5. Ποιον θα λέγατε, α πούμε, αν σα απρόδωσε, αυτόν τον άνθρωπο δεν τον ανανεώνουμε. Ή τέλο πάντων. Ωραίο ερώτημα. Θα το ακούσουμε στους ακροατές μετά. Ας κάνει ο Μπούζος κάνα τέτοιο το μεσημέρι, να δούμε τι έναν. Τι αυγά θα πιάσει. Έναν από τους 5, ναι. Τον οποίο δεν θα το ανανεώνατε το συμβόλαιο. Ωραία, θα πούμε και εμείς στο τέλος. Ναι, και εγώ θα σου πω. Στο τέλος, όχι τώρα. Και θα μου πείτε και το γιατί. Ναι. Θα σου πω και το γιατί. Βέβαια, χωρίς γιατί δεν έχει. Λοιπόν, και με το υπάρχον υλικό αυτή τη στιγμή που είναι στον ΠΑΟΚ, εντάξει. Γιατί μπορεί κάποιον να τον διώκναμε, αλλά τώρα να τον κρατούσαμε. Όπως το Βέρμπλουμ, ας πούμε, έτσι. Βράσει το Βέρμπλουμ. Λοιπόν, τι μόδα τώρα βγάλατε καινούργια. Έχω στατιστικά Βέρμπλουμ από το παιχνίδι με τον Άρη. Αύριο θα έχουμε και τα παιχνίδια ακριβώς στα στατιστικά. Τι έκανε στο Μάσκε με τον Παναθηναϊκό. Βράσει τα στατιστικά. Αυτά για τους μπασκετικούς. Δεν είναι για τους μπασκετικούς. Δεν είναι. Για να έχει φτάσει η στατιστική και στο ποδόσφαιρο κάτι λέει. Για να κορμάει ο Γαλάνης τώρα. Λοιπόν, 30 στι 33 εύστοχες μεταβιβάσεις. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι είχε 30-43. Εγώ βάλε με χαφ, να σου κάνω 40-40. Ναι. Πώς όμως. Τι πώς. Να είναι ο άλλος πίσω από το κέντρο, να τη δίνω στο Βαρέλα, ο Βαρέλα να τη δίνει στο Βαρέλα. Έλα που δεν τη έδωσε, έδωσε και 30 και 40 βαλιές και μακρινές διαγώνες. Εμένα τώρα αυτά τα στατιστικά του 30-33. Ναι. Ναι. Α, χωρίς πίεση. Χωρίς πίεση λες. Όταν το 74. 20 στις 30 κερδισμένες μονομαχίες. Τι μονομαχίες. Μονομαχίες, ρε παιδί μου, πάνω στην μπάλα. Πέφτουμε και οι δύο, έρχεται η μπάλα από ψηλά και πέφτουμε να την πάρουμε. Μάλιστα. Κέρδισε τις 20 από τις 30. 30. Ναι. Στο κέντρο. Στο κέντρο. Μάλιστα. Ναι. Άλλο. Σημαντικό αυτό, δεν μπορείς να το αμφισβητήσεις. Οι άλλες 10 γιατί χάθηκαν. Δηλαδή. Χάθηκαν. Μπορεί να έπεσαν δύο πάνω στην μπάλα από τους άλλους και να την πήραν. Ναι, ναι. Παρακάτω, ναι. 3 στα 3 τάκλιν.
10 στις 12 κερδισμένες κεφαλιές. Τι θα πει 3 στα 3 τάκλ. 3 τάκλ πετυχημένα. Ναι. Έκοψε αντίπαλο. Δηλαδή, άμα έκανε 7 τάκλ και πιάσαν τα 3, τα 4 που δεν έπιασε, τα γράφει εδώ. Φυσικά. Πούντα. 3 τάκλ έκανε όλο το μάστρα γόρι μου. Τι πούντα. Και πιάσανε. Πιάσανε και τα 3. Έκοψε αντίπαλο. Τέταρτο δεν έκανε δηλαδή. Δεν έκανε. 3 τάκλ. Πόσα φάουλ έκανε. Περίμενε. Ναι. 10 στις 12 κερδισμένες κεφαλιές. Ναι. Αυτό το καλό στοιχείο. Καλό ναι. στοιχείο. Ναι. 5 κλεψίματα. Ναι. 17 απομακρύνσεις. Τι απομακρύνσεις. Ή την μπάλα πάνω και την έδιωξε. Ναι, όταν η μπάλα ναι. ήταν σε δύσκολη κατάσταση και έγινε από την απέκρουση ναι, και ναι. την έδιωξε μακριά. Ναι, ναι, ναι. ναι. Και... 2 φάουλ. Έκανε 2 φάουλ. Ναι. Μάλιστα. Αυτά στο μάσο του Βικελίδης. Του Βικελίδης. Συντούπα θα τα πάρουμε. Με τον Μπάσα και τον Ματίγια δηλαδή απέναντι του. Γιατί αυτού είχε ρε Κωνσταντίνε, με αυτού μου του σύγκρινε τώρα θε να με μουλάρει πρωί-πρωί. Ο Τικινή πόσε φορέ του έφυγε ναι. κάθετα. Γράφει και η στατιστική. Γιατί ο Βέρμπλου Μάρκα του Τικινή και δεν το ξέρω. Τι, έκανε, τι ήταν, ήταν πάνω του έπεφτε. Βέβαια. Πάνω του έπεφτε. Φυσικά. Πάνω στο Βέρμπλου έπεφτε ο Τικινή. Ή στο στόπερ έπεφτε. Όχι, πριν φτάσει στο στόπερ. Ναι. Γιατί του στόπερ, ναι. όταν φτάσει στο στόπερ του πάω, ξεκόβουνε. Ναι, σε κόβουνε. Χαμηλά και ψηλά ο ένα. Ήταν ο Κάνο ο Χάφ, ήταν ναι. ο Κανία εκεί. Πε ο Ντεκινή πόσε φορέ που δεν είναι δεκάρι, του φύγε εκεί πέρα. Ο τον Βέρμπλου. Ναι. Τα γράφει αυτά ο Γαλάνη εκεί. Ο Ντεκινή ναι. στο Άρης Πάοκ δεν έπαιζε δεκάρι. Ναι. Έπαιζε ο Γιουνέα και έπαιζε στάκρα. Ο Ντεκινή. Ναι. Μην μπερδεύουμε θέσει. Στα Χάφ έπαιζαν άλλοι. Έπαιζε ο Σιώπη, έπαιζε ο Μπάσα και ποιο ήταν ο τρίτο. Ο Ντεκινή έπαιζε δεκάρι, ξεχνιέσαι. Όχι, ο Ντεκινή πέζανε... έπαιζε στην άκρη. Ποια άλλη άκρη έπαιζε. Ρε. Έπαιζε ο Ντεκινή πίσω από το φορ. Ναι. Έπαιζε τα δύο μαμούνια δεξιά και αριστερά. Ποια. Ο Γκαρσία και ο. Μπρούνο Γκάμα. Ναι, και, ο... ναι. και πίσω έπαιζε να πούμε ο. Ο Σιώπη. Ο Σιώπη με έναν κανίβαλο, πώ το λέγανε τον άλλο. Τέλο πάντων, εντάξει. Ή ο Μπάσα ή ο Ματίγια ήταν. Την έχω στο ζούμε σε αυτήν την γραμμένη. Ναι, το ξέρω την έχει. Καλά κάνει. Λοιπόν, αυτά είναι στατιστικά Βέρμπλου. Εγώ τώρα το ανοίξουμε γραμμέ. Ναι, βέβαια. Θέλω του παοξίδε να πούν ποιον έναν δεν θα ανανέω και ποδοσφαιρικά γιατί. Πολύ ωραίο το ερώτημα. Να δούμε, ρε παιδί μου, πώς προσεγγίζει την ομάδα. Πώς προσεγγίζει. Μένοντας από του ΠΑΟ, Χατζησαία δηλώσεις, θέλω να γυρίσω στον ΠΑΟ. Αμάρε, ξενέρωτε, Χατζησαία, τι ασκουπίζει τον πάγκο και την κερκίδα. Πάνε πουθενά άλλο να πάρει κι ένα φράγκο να πούμε. Ναι, γιατί έτσι πώ θα αφού έρθει, δεν πρόκειται να σε βάλω. Είσαι, και ναι. καλώ να είσαι, δεν σε βάλω. Εσύ είναι μερικά πράγματα στη ζωή που λε, δεν με βγαίνει. Δηλαδή, συμφωνώ μαζί σου. Ξυπνά το πρωί. Ναι, έχει δίκιο, εδώ σου πέφτει το κινητό στο νερό. Πρώτο πρωί. Το βγάζει το κανένα τώρα. Πάει να βάλει τα μάξι μπροστά, η μπαταρία κουρκουρκουρκου κτλ. Ναι, πρόσεξε τώρα να δει. Πα, ξέρω εγώ, στη δουλειά, χαλάει ο υπολογιστή. Ξέρει τι κάνει, ρε. Λε σήμερα δεν κάνω τίποτα. Ναι. Πάω, θα μου πάνε όλα στραβά. Πάω στο καφενείο, πιο ένα. Άραξε, μ' αρέσει. Τελείωσε, δεν κάνω τίποτα. Σε αυτή τη φιλοσοφία και τη στάση ζωή σου είμαι μαζί σου. Εμένα ναι. δύο φορέ το χρόνο. Σου συμβαίνει αυτό. Ναι. Βέβαια, εγώ όλα καμά γιατί είμαι εργασιομανή. Δεν το δεν κάνω το αυτό γιατί δεν μπορώ να κάτσω στο καφενείο. Ναι. Κατάλαβε. Πού μπορεί να κάτσει ταξιδό. Πάνε τρέξε, ρε φίλε. Πάνε πόσα χιλιόμετρα. Τρέξω 3 Πάνε τρέξε και άραξε και χάζευε την θάλασσα. Να περάσει ώρα. Και τι θα κάνω, πόσο να τη χαζεύω. Και τι να κάνω από το να κάτσω καφενείο καλύτερα, ρε φίλε αφού δεν γουστάζει καφενείο. Τι να κάνουμε. Λοιπόν. Ναι, παρακάτω. Σημαντική ενημέρωση για του φίλου του ΠΑΟΚ μια που είμαστε στα του ΠΑΟΚ πλέον. Η Τσέλσι έβγαλε ανακοίνωση ότι οι εισιτήρια οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα πάρουν μόνο για το πέταλο. Δεν θα δώσουμε πουθενά αλλού, αλλιώς θα βλέπουμε ταυτότητες και ταυτοποιήσεις. Ναι. Τετάρτη 15 του Νοέμβρη θα βγουν τα εισιτήρια. Να ξέρεις. Θα πάω. Σε Τσέλσι. Θα πάω. Θα πας. Αλλά θα πάω ως αποστολή, όχι ως οπαδάκι. Τι ως αποστολή θα πάω. Μαζί με τον Ζαΐρ να περιγράψουμε το μάτς κανονικά. Ποιος πληρώνει τα εισιτήρια, ο Ανδρώνης. Ο Ανδρώνης. Ή πάει ΠΑΟΚ. Η πάει ΠΑΟΚ δεν πληρώνει ποτέ αποστολές του Μετρόπολης. Ποτέ. Μπράβο. Να τα λέμε αυτά. Πες τα στους βλάχους που ακούνε. Όπως δεν πληρώνει ποτέ και αποστολές του Άρη. Ναι. Σε αντίθεση με άλλους, έτσι. Τα πληρώνει ο Ανδρώνης. Εμείς δεν πληρώνουμε, εμείς πληρώνουμε τα πάντα. Είτε έχει αποστολή ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή. Αυτά ναι. να τα ξέρουμε. Δηλαδή θες να πεις ότι άλλα ραδιόφωνα, άλλα εσύ. Μπορεί, δεν ξέρω τι γίνεται δεν σε άλλους. Ναι, δεν ξέρω τους άλλους. Εμείς πάντως πάμε, ναι. Εμείς πάμε με το σταυρό στο χέρι. Κοινώς. Κανονικά πληρώνουμε τα πάντα όλα. Άμα κάνουμε μια σταυροφορία, σκοτώσουμε μερικούς. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι σταυρό στο χέρι, ναι. μην το λες εμένα πολύ να πω. Εντάξει, το λέω πολύ. Λοιπόν, πάμε λίγο και να περάσουμε τα Τέμπη. Πέρα τα. Α, και πλέον έχουν τη σύρακα και δεν έχουμε πρόβλημα. Τέπι, γι' αυτό και ο Πάκο βγάζει διπλά. Πάμε γρήγορα. Λοιπόν, η ΑΕΚ έχει θέμα με τον Μπακασέτα. Αύριο θα μάθουμε αν θα παίξει με τον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν βλέπω να είναι απώλεια. Ναι. Εσύ τι λες, είναι απώλεια. Όχι. Όταν έχω Μπογιέ, όταν έχω Πόνσε και όταν έχω Λιβάγια. Όχι. Και εγώ έτσι λέω. Όχι. Δεν είναι απώλεια. Όχι. Και έχω και τον Μάνταλο μια χαρά. Συμφωνούμε 100%. Όχι. Παρακάτω. Στον Ολυμπιακό ασχολούνται με τον Μάνο. Τον έχουν παρουσιάσει νέο Αλεξανδρή. Τον έχουν κάνει αυτά, νέο. Αυτά οι άμπαλοι του Ολυμπιακού. Ναι. Η άμπαλη γενικά του Ολυμπιακού, η μαγιά θα είναι όπως εμείς τον Μάνο τον είδαμε ένα μήνα πριν. Σωστά μιλάς. Να τον βλέπαν ένα μήνα πριν. Κατά λάθος τον έβαλαν, έτσι. Ναι, κατάξει, του βγήκε κατά λάθος. Χτύπησαν οι άλλοι δύο. Εγώ ξέρω ότι ο Μάνος τι εστί. Ναι. Ξέρω ότι είναι καλύτερος του Γκερέρο, ξέρω ότι είναι καλύτερος του. Αλλά δεν μετράει τώρα ρε βλάχη να το πείτε. Ευλάχη, γι' αυτό. Τώρα που έβαλε τον κόλπο, αυτό... τρεις βαθμούς δεν κοστίζει. Γι' αυτό ακούν Μετρόπολης και οι Γαβροί, ρε βλάχη. Ακούνε. Ρε βλάχη. Ακούνε και του έχουμε ανοίξει τα ματάκια δύο χρόνια, του λέμε πού είναι ο Μάνος. Ο Μάνος λοιπόν μπορεί να παίξει και εκεί που παίζει και ο Φετβατζίδης.
ο οποίος τρώει το κράξιμο της αρκούδας. Τώρα το είδα, για σου το τώρα το τρώει. Σου λέω ότι γίνεται κάτω με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, τα βλέπουμε. Όλα για τη δουλειά μας. Μπράβο, ναι. Τρελό ξεφώνει το ο Μάνος μπορεί να παίξει. Το ένα ακραίος, το ένα μένα και φορ. Είναι ταχύς, βέβαια στο κεφάλι δεν είναι ότι καλύτερο, είναι κάτω από ένα 80. Είναι, ωριακά αλλά κάτω από ένα 80. Είναι εκρηκτικός, μπορεί να στην κάτσει να έρθει πρώτο στο πρώτο δοκάρι. Θυμάσαι ένα κόμμα που έβαλε ο Άρντα στον Πανιόνιο με σέντρα που έγινε και χώθηκε στο πρώτο δοκάρι ο Άρντα. Και λες, μα αυτός δεν είναι πάρα πολύ ψηλός. Με τον Ατρόμητο λες. Με τον Ατρόμητο. Ναι, ναι. Τυχώνεται ο Μάνος. Τυχώνεται ο Μάνος. Το ναι. Ότι ο Μάνος είναι καλύτερος βέβαια από τον Γκερέρο και τον Χασάν. Δικαιολογεί και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος. 100%. Εντάξει. Και ότι ακόμα συνεχίζει να ψάχνει να βρει ναι. κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ναι. Τώρα λέει Σισε Βούκοβιτς έχουν δέσει. Λέει ναι. ο Μεριά και ο Μιράντα που πήραν δεν κάνουνε. Κοίτα, ναι. ο Σισε... Δηλαδή κατέληξαν στους περσινούς. Αυτό είναι το θέμα. Ο Σισε αδικαιολογημένα φωνάζει. Είναι καλύτερος από όλους. Ναι. Και βρες τον παρτερέν εσύ. Πάντως ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ένας στόπερ 1,96 πόσο είναι ο Σισε, έβαλε άλλο ένα δίπλα 1,93 που είναι Ρημούλκο. Ναι. Εσύ πες μου ότι δεν με ομάδες. Ακριβώς, αυτό το... δεν να πω. Δεν είναι καλό το με ομάδες με γρήγορους. Ο παρτενέρ δεν είναι γρήγορος. Ναι. Και μια ομάδα που ανεβαίνει ψηλά πολύ. Α, μπράβο, γιατί ο Ολυμπιακός θα κάνει κατακτητικό κόμμα. Δεν είναι ο Χατζη Ισαΐας με τον Ριβάνι. Έτσι, Κωνσταντίνο. Τα λέμε. Και μένοντας στα του Ολυμπιακού, δεν ξέρω αν θες να σχολιάσεις την είδηση ότι ο Κόκαλης είχε εντάσεις παρέτηση από το δούσου του Ολυμπιακού. Τάχη με το Μαρινάκι, για πρώτη φορά εκτός δουσού Ολυμπιακό Κόκαλης. Κοίταξε, ο και αυτός είναι ένας λόγος που ο Ολυμπιακός έχει γκρίνες και θέματα, έτσι. Ο Κόκαλης, καλά, άμα έχει κανένα πρωτάθλημα να πάρει, καμιά διαιτησία, καμιά ομάδα. Δεν ασχολούνται, λες, ναι, αυτό, έτσι. Ναι. Ασχολούνται με την γκρίνια. Ο Κόκαλης έχασε το παιδί του στα 79, τώρα ποιον Ολυμπιακό και τέτοια. Δεν έχει κουράγιο να ασχοληθεί τώρα. Άμα χάσει το παιδί, δεν έχει κουράγιο, ρε φίλε. Έχει δίκιο. Στα 79 και όλα και αυτό επιβαρημένη η υγεία, τον κρατάνε οι γιατροί με. Να γερό άνθρωπο βέβαια, όπω όλοι οι άνθρωποι να γεράνε, αλλά τώρα. Θα έχω χάσει το παιδί μου 30 χρονών. Βρε μαζί σου, και είπαμε. Και ασχοληθώ με τον Ολυμπιακό, να πούμε τώρα. Εντάξει. Άλλο. Λοιπόν, επειδή εγώ δεν έχω, λέει, μπαλκόνι και με στεναχώρησε, σε περιμένω ξανά για το μάτς στην Τσέλσι. Θα σε φιλοξενήσω και θα βρούμε και μπαλκόνι και τσάι. Έχω ήδη αεροπορικά για Λονδίνο. Ετοιμάζουν τα παουξάκια. Ετοιμάζουν τα παουξάκια για το μάτς με την Τσέλσι. Είναι το μάτς. Ποιο δεν έχει μπαλκόνι. Ο φίλο μα ο Δημήτρη που μα ακούει από το λεωφορείο στο Όφεμπαχ. Χίλιε φορέ να έχω ναι. στο φωταγωγό ένα μπαλκόνι. Να βρω και να βλέπω τις κοιλώτες της απέναντι της γριάς παρά να μην έχω καθόλου μπαλκόνι, ρε φίλε. Τις γριάς να βλέπεις, ρε φίλε. Χίλιες φορές καλύτερα από το να μην έχω μπαλκόνι, ρε φίλε. Να βλέπεις τις κοιλώτες γιαγιάς. Τα σκυλιά που κάνουν κάτι. Τις ξεχυλωμένες. Δεν με νοιάζει. Τις σπάνες. Αλλά να μένω σε ένα σπίτι που να μην έχει μπαλκόνι. Ναι. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Είσαι ξενοδοχείο. 9 στα 10 στο εξωτερικό έτσι είναι, να ξέρεις. Γι' αυτό δεν θες να πας. Πού να πάω σε ένα αυτό και ένα το αεροπλάνο, ξέρεις. Για στην ψυχή μου, ρε φίλε, τρελό. Μόνο δικό. Έπεσε πάλι χθες ένα αεροπλάνο. Πού έπεσε. Έχει σημασία που έπεσε. Ναι, πες μου που έπεσε. Να... Στην Ινδονησία που στο διάλογο. Α, εκεί, Μαλαισία. Γιατί... Εκεί, έχει, εκεί παίζει χαλά... ρόλο. Έχει χαλάνε οι τουρμπίνες πιο εύκολα. Παίζει ναι. ρόλο. Ναι. Γιατί οι αεροπορικές εκεί μπορεί να δηλώνουν άσε τώρα. Μην το ανοίξουμε το θέμα. Παίζει εδώ, ρόλο. Ε? Έχεις ακούσει στα προηγμένα κράτη Αμερική, στο... Ευρώπη να πέφτουν αεροπλάνα έτσι αβέρτα κουβέρτα. Όταν βλέπω ναι. χοντρή αεροσυνοδό. Όχι, άντε πάλι με τις χοντρές. Και όταν βλέπω. Άντε πάλι με τις χοντρές. Και όταν βλέπω αεροσυνοδό. Ναι, χοντρή ταμείας. Άμα αρχίζει ναι. και βάλει ο άλλος τα κοτόπουλα και τα αυγά μέσα στο αεροπλάνο. Και η θέση του αεροπλάνου είναι σε εκείνη τα πούλμαν του Αριώνα. Ναι, έσφιξες. Η καρδούλα σου να πάει μέχρι να προσγειωθεί. Τελευταία φορά που ανέβηκα σε αεροπλάνο. Θα το πεις μετά το διαφημιστικό. Δευτερόλεπτα. Βλέπω. Σε ψευδομοεταιρεία δεν λέω πια είναι. Μη. Κάνω μια στο πιλωτήριο και βλέπω έναν 65 χρονών πιλότο. Έμπειρος. Τι έμπειρος. 65 φορές. Με ένα σαν του αλέφαντου το μαλλί πλαγιοδάνιο. Χοντρό, χοντρό πιλότο. Δεν είχε κανένα ψοφί μου πάνω. Ναι. Ωραία, φίλε, λέω πώς θα φτάσω τώρα. Αυτό το χοντρό να πω. Έφτασες όμως. Έφτασα, αλλά πώς έφτασα. Πήγε ψυχή σιγούλουρη. Πήγε ψυχή σιγούλουρη. Λοιπόν. Με πλαγιοδάνιο πιλότο, ρε. Πιλότος πρέπει να είναι πεδαράς. Πεδαράς, νέος. Νέος, όμορφος, δυναμικός. Θα γίνει μια στραβή, την προλάβει. Ναι, βέβαια. Στο πιλωτήριο χοντρό. Βλέπω την αεροσυνοδό. Και αυτή χοντρή. Πλατιπόδα, ωραία. Την καθαρίζω με την. Γι' αυτό Κωνσταντίνε και εσένα και τους φίλους, έτσι για να ηρεμήσεις και να χαλαρώσεις, σας προτείνω Wind Vision, διότι σας φέρνει την καλύτερη προσφορά Netflix για να έχετε ένα τρομακτικό Halloween. 12 μήνες δώρο Netflix με σύνδεση Wind Fiber μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Τρέξτε να προλάβετε την προσφορά στο wind.gr ή σε ένα κατάστημα Wind και δείτε Dada, Stranger Things, δείτε ακόμα τα εχμάλωτα δαιμόνια, δείτε το είδα με τα μάτια μου και πολλά πολλά ακόμα μέσω της Wind Vision. Και θα σου πω ότι έπαθα και με μια κιθάρα στο αεροπλάνο. Μόλιστε, μετά το break. Ναι. Εγώ θα πω ποιος είναι ο λόγος που ήρθε ο Πρίγκος στον ΠΑΟΚ. Ναι. Τι έγινε, τι παίχτηκε. Ρεπορτάζ της Μέτρος. Άρα όλα σάλια. Άντε πάμε παρά. We'll be right back.
Πολλά τα μάτς, πολλές και συναυλίες αυτό το μήνα. Και να πιάσουμε λίγο όμως και τα πολιτιστικά, διότι 2 Νοεμβρίου έχουμε εμφανίσεις στο Βεργίνα Θέατρο για την Μελίνα Ασλανίδου. Δεν χρειάζονται συστάσεις. Λατρεμένη φωνή και φοβερή σκηνική παρουσία. Η Μελίνα ανεβαίνει Θεσσαλονίκη έχοντας στις αποσκευές της όλες τις μεγάλες επιτυχίες της αλλά και το νέο της δίσκο. Ξημερώνει Κυριακή με τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Θα βρίσκεται στο Βεργίνα Θέατρο για 6 παραστάσεις, Κωνσταντίνε. Και αν ενδιαφέρεσαι και εσύ για εισιτήριο, στο Regis Casino, στα Public και στο Ticket Services θα είναι τρομερή εμπειρία να πάτε να ξεδώσετε όλοι, φίλες και φίλοι. Yeah, βέβαια. Καλημέρα, δεύτερη ώρα. Τα κουμπαράκια εδώ λοιπόν, μαζί. Εγώ τι έχεις εσύ. Ναι, βάζεις. Το θέμα της εκπομπής, το πιο σπουδαίο από όσα είπαμε. Ναι. Νομίζω ότι η κρίση του λαού του ΠΑΟΚ και γενικότερα. Εγώ θέλω και τους άλλους φίλους. Δηλαδή δεν βλέπει μόνο ΠΑΟΚ στις μπάλα. Το όλοι βλέπω. Γι' αυτό και συζητάμε και για Ολυμπιακούς. Αν είσαι στη θέση του Σαββίδη. Ποιον θα έκοβες ναι. από την ανανέωση του συμβολέου του. Κάνιας, Σαχόφ, Βαρέλα, Κρέσπο και Μπίσεσβαρ. Και Πασχαλάκη θα βάλω. Ο Πασχαλάκη σου λέω εσύ είναι τρελό. Μπορεί κάποιο να πει δεν το θέλω ρε τον Πασχαλάκη. Είναι γιατί δυνατόν. Είναι δεν ξέρω. Να το καλύτερο του τερματοφύλακα στην Ελλάδα να πει κάποιο δεν το θέλει. 2-31-090-90-90. Ποιο θα κόβατε από την ανανέωση και γιατί. Αφού είμαστε λαϊκό ραδιόφωνο και ο λαός μετράει γνώμη του. Λοιπόν. Εντάξει, δεν είμαστε μάνατζερ ή δεν είστε μάνατζερ να έχετε συμφέροντα. Ναι, αλλά μπαλίτσα παρακολουθούμε ναι. όλοι, ρε παιδί μου. Έχουμε μια. Η αισθητική σα πάνω στο ποδόσφαιρο είναι πια. Δηλαδή, εγώ μπορεί να πει, ας πούμε, δεν γουστάρω τον, ξέρω εγώ, τον Μπίσεσβαρ γιατί σε ένα χρόνο μπορεί δεν να. Νομίζω κάτσε, να ρε παιδί μου. Δεν νομίζω, Κωνσταντίνε. Τώρα, γιατί εγώ έβαλα από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ ότι μπορεί να χαλάσει όχι στα λεφτά, αλλά στη διάρκεια του συμβολέου. Σαφώς, γιατί ο Μπίσεσβαρ είναι στο 30 στα 31, σου λέει και εγώ θέλω. Πριν πα στι γραμμέ, ένα ωραίο θέμα που έκανε ο φίλο μα, ο Κώστας ο Πετρωτός. Τα παιδιά έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά. Δεν είναι μόνο ο Κώστας Πετρωτός, είναι και ο Γιώργος Ζαΐρης και ο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ναι. Κάνουν καταπληκτική δουλειά. Πε το γρήγορα όμω γιατί ο κόσμο θέλει να μιλήσει. Ο Πρίγιοβιτς. Αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ, όσο και αν ακούγεται παράξενο, γιατί χθες μίλησε ο Καπαγιαννίδης ο Ράιν εδώ, λόγω του Τζαβέλα. Η Λέγκε ήθελε να αποκτήσει. Τι είναι ο Ράιν Καπαγιαννίδης. Μάναζερ, με παιχτών. Ο Ράιν δεν έπαιζε μπάλα. Έπαιζε, έπαιζε με μέσο γιατί ο μπαμπάς του ήταν. Ναι, αλλά έγινε μετά καλός μάναζερ. Γράφατε στις εφημερίδες ότι είναι ο νέος Κούδας. Δεν ξέρω τι. Εγώ να είμαι ο Κούδας, δηλαδή να πάρω το όπλο και από επειδή ο μπαμπάς του είναι μάναζερ, σε κάνανε. Τέλος πάντων. Ήθελα να μιλήσω. Έφαγε το χαρτάκι του και Αναστασιάδη. Το έφαγε, το έφαγε. Όλοι χαρτάκια. Άντε μπράβο. Ναι, το έφαγε. Δεκάρι ο Ράιν και λέω στρατιώτης Ράιν. Αντερε, με το καλό αντερε μπίχλες να μην είπε ο Ράιν. Λοιπόν, πάντως ναι. το θέμα είχε προκύψει τότε που η Λέγκη ήθελε να πάρει τον Τζαβέλα ναι. και μέσω του Τζαβέλα ξαφνικά από πάω και λέει τι είναι αυτό το ψιλοταγόρι να το δούμε και έτσι αποκτήθηκε από τη Λέγκη Βασοβίτη. Κάτσε την οδό Τζαβέλα τώρα και είμαι δίπλα στον Γκαρσία. Δίπλα, ακριβώς. Γωνία, γωνία Τζαβέλα, Τζαβέλα με Γκαρσία. Ψήνεσαι. Λοιπόν, πάμε. Πάμε γραμμούλες στα 90. Τζαβελάρα. Άιτε Τζαβελάρα. Τζαβελάρα όταν τα έχει καλά με το γιο του Σαββίδη. Με το γιο του Σαββίδη. Ναι, αλλά καθυστερούμε τον κόλπο. Πάμε, καλημέρα. Έχουμε και πολλά θέματα, έχουμε και πολλές γραμμές. Ναι, αλλά φιλερούμε, ναι. Δεν πειράζει. Μπορεί να μιλάει. Δύο λεπτά και φύγαμε, ναι. Έλα, έλα καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, εγώ λίγο γρήγορα θέλω να τελειώνω. Ναι, ναι. Μια προειδοποίηση θέλω να κάνω μέσα από την εκπομπή σα. Αν επιτρέπετε σε κάτι άτομα που με ενοχλούν. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, να ξέρουν ότι ο Μητροπολίτης Λαγκαδάς είναι εξάδελφός μου. Α, δικό σου είναι? Είναι δικός μου ξάδελφος. Να τους πείτε να μην με ενοχλούν εμένα άλλη φορά. Ναι, ναι. Τον ξάδελφό μου τον είδατε. Μην με αναγκάσετε τώρα δηλαδή. Κώστα. Αυτός από τη χέρση είναι. Φέρτον εδώ, φέρτον εδώ. Μα είναι να κάνει περιορίες. Ναι. Κώστα, ναι. πέστε να λύσει. Τα δάχτυλά του είναι του Ξυλοκόπου. Τι Μητροπολίτη. Έτσι το θέλω το Μητροπολίτη. Τι να κάνει. Έτσι. Να δέρνει και όλα. Να δέρνει να συμμετέχει. Να Μητροπολίτη. Δεν είναι δουλειά του, Κωνσταντίνα. Δεν ξέρω. Στην κοινωνία μέσα και ο Μητροπολίτη. Δεν το θέλω αποστηρωμένο. Θα μας πεις ποιον δεν θα ανανέωνε από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Κανένα λεφτά έχουμε. Έχουμε λεφτά, κανένα λεφτά. Θέλω όλους, γιατί έχουν λεφτά. Κλασικός νεόπλος, λες έτσι. Για μας τα κλείδωνα στην τράπεζα, κάνα εξάμεινο, ποιον δεν θα ανανέωνες. Να τον, το χουρφούρ, το χουρφούρ. Έχει νοικοτήνη κάνει τώρα. Το χουρφούρ, καλημέρα. Πω 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 χουρχουρ, πω 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 πασοκικό παλιό χουρχουρ, έτσι. Ναι, καρπιρατέρ ενεσούτεται, χουρχουρ χουρχουρ. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα φίλε, ποιο δεν θα ανανέωνες, ναι. Γεια σας κύριε. Καλώς το να. Λοιπόν. Δεν βάλατε μία σοβαρή παράμετρο ναι, στο ερώτημα. Ναι. Την ηλικία του καθενός. Είπα εγώ τώρα για τον Μπίσεσβαρ ότι μπορεί να χαλάσει λόγω πόσο χρονών είναι ο καθένας. Τα χρήματα. Μετράει ναι. αυτό. Αυτό ναι. Μετράει αυτό. Μετράει. Λοιπόν, επίσης, ουστή. Ναι. Κύριε Κώστα, επειδή... άκουσε με λίγο, είναι πάνω κάτω για να μην το κουράζω, σχεδόν όλοι στα 30. Πάνω κάτω για να μην το κουράζω. Ωραία. Είτε ωραία. 30, 29, ο Πασχαλάκης, ναι. 30, ναι. Εγώ θα απέκλεια το Σάχοφ. Το Σάχοφ θα απέκλειες, ναι. μάλιστα. Μάλιστα.
Λοιπόν, για ποιο λόγο? Δεν, για τη θέση την οποία χρησιμοποιείται, ανταποκρίνεται κατά 50 με 60%. Δεν, στο ρόλο, ποιος είναι ο ρόλος του? Ο ρόλος του αμυντικού χαβ δεν είναι? Ναι. Όχι ακριβώς αμυντικό. Ναι. Είναι το οχτάρι. Οχτάρι, το οποίο πρέπει όχι, να πατήσει. Όχι, εγώ εξάρι τον θεωρώ περισσότερο. Δεν είναι οξάρι εγώ ο Σάχου, παιδιά. Μην δεν πατάει παιδιά. Περιοχή ο πώς δεν πατάει, έχει βάλει τα πιο πολλά γκολ από όλου τα χαφ. Πώς δεν πατάει, ρε Κώστα. Πώς δεν πατάει. Έχει πάρει πολλά rebound κι αυτό. Λοιπόν, δεν είναι ιδιαίτερα γρήγορο. Για να είμαστε ακριβείς. Δεν είναι γρήγορο, δεν είναι διεισδυτικό. Δεν μ' αρέσει πλατή. Οι πλατυπόδηδε δεν μ' αρέσει. Ωραία, αυτό το δέχομαι. Τι θέλω να σου πω. Λοιπόν, Κουστή, ναι. Μετά τα εγκομιαστικά σχόλια που άκουγα κατά καιρούς, ναι. Λοιπόν, ακούω τώρα την κριτικά σχόλια. Για ποιον? Για σένα. Από ποιον? Από τη σιωπηρή πλειοψηφία. Τι λέει αυτή η πλειοψηφία, ότι? Ναι, ότι... ότι? Έχεις, είσαι απόλυτος. Ναι. Στις θέσεις σου. Ναι. Και? Και στη, όταν ο άλλος σου αντιτείνει άλλα πράγματα, ναι. τον απορρίπτεις αναφαντών, εσύ δεν ξέρεις. Α, είσαι άσχητος εσύ. Δεν παίρνω στο διάλογο δηλαδή. Ναι. Είναι γλυκός. Ναι. Ωραία. Τον διάλογο ξέρω. Ναι. Ότι τον κάνεις επιλεκτικά. Α, μάλιστα, ναι. Και μέχρι ενός σημείου, ναι. Έχεις δίκιο. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, ναι. Ναι. Πλέον καταντά unfair για σένα, ναι. Αυτού του είδους συμπεριφορά. Ναι. Πάντως γλυκούλης δεν είναι ποτέ. Σε ευχαριστώ πολύ. Εάν θέλεις να μ' ακούσεις, γιατί σ' ξέρω ακούω, ότι ναι. Θες να ακούς αυτούς που θέλεις να ακούς, ναι. Κατέβασε ταχύτητα. Ναι. Έγινε ναι, Κυρκώστα, ολοκλήρωσες. Ναι, τελείωσα. Νομίζω ότι τελείωσα. Πέρασε το μήνυμα. Λοιπόν, τα ακούει ο Κωνσταντίνος, τα ακούμε όλα. Πάντως εδώ έχουμε και κουβεντούλα και διάλογο και αντίλογο και διαφωνίες, ναι, και όλα πάμε, τα πάμε, καλά. Πάμε γρήγορα. Λοιπόν, όχι, πριν πάμε. Πριν ναι, πάμε. Ναι. 29 Πασχαλάκης. Σοβαρή παράμετρος, έχει δίκιο ο φίλος. 31 ο Κρέσπο. Ναι. Γράφτα που ναι, τα θυμάμαι πέρα. 31 ο Κρέσπο. Ναι. 31 ο Κάνιας. Άλλο 30, άλλο 31. Ναι, ναι. 31 ο Κάνιας. Ναι. 27 ο Σαχόφ. 27 ο Σαχόφ. Έχουμε θέμα εδώ. Ναι. Και ο Βαρέλα 30. 30. Ο Μπίσεσβαρ πόσο είναι? Και ο Μπίσεσβαρ είναι 30 κι αυτό. 30 κι αυτό. Έχουμε 2 30, 2 31 και ένα 27. Έλα, εντάξει. Εντάξει. Καλημέρα, επόμενο. Έλα, φίλε. Ορίστε και ορίστε. Πάνε, φίλε, να σε ακούσουμε γρήγορα. Πάμε. Στη λαϊκή περνάνε. Στο διάλογο είναι. Μη. Αγαπά, μπρόκολα. Μπρόκολα, ναι, τι άλλο έχει? Έλα, λαϊκή! Έλα, λαϊκή, χρυσό! Έλα, μ' ακούς? Τώρα, ναι, σ' ακούμε, έλα, το πούλι στον πρόκολο! Πάω ψυχικό, ναι! Γελάει ο Θεολίου. Πάω ψυχικό, θα το κάνει, Κουλιανέ! Έλα, γόρι μου, έλα, Πασχάλη. Ναι. Με ξέρω από τα βουλευτά και το μεσημέρι, ψυχικό είμαι. Το ψυχικό. Ελληνικά μιλά λίγο, τα σεραϊκά στα λίγο στην άκρη, μιλά λίγο πιο ελληνικά. Ναι, ναι, ναι. Τα σεραϊκά στα πιο εκεί λίγο, ναι. Είμαι στη λαϊκή του χρυσού, είμαι στη λαϊκή του χρυσού. Όχι, στη λαϊκή του χρυσού είμαι. Δεν ναι. Το καταλάβαμε εμείς, νομίζεις. Πρωτόγονες καταστάσεις. Ναι. Κάτσε σε πω, αυτό που λέει. Μάλιστα, πρώτος, κύριε. Για μένα ο πρώτος θα τον κόψει τον Κάνια. Τον Κάνια θα κόβες. 31 λες. Τέλος. Τέλος λες. Δεύτερον, Σάκοφ μισό συμβόλαιο. Μισό. Τι να το πούμε, θα παίζει 15 μάτς. Κάτσε το τώρα, παιδί μου, για να φύγει. Και Κρέσπο. Α, να του δώσει πιο λίγα λεφτά. Ναι. Και... ναι. Και Κρέσπο στο μισό. Αυτά. Στο μισό, Κρέσπο. Αυτά τα τρία θέλω να γίνουν. Θα ήσουν πολύ αυστηρός δηλαδή. Ναι. Πολύ αυστηρός, ναι. Πολύ. Για δηλαδή δεν θα ήσουν σαν το Σαββίδι που θα πει τους ανανεώνω όλους και κανόνισε τα... Αλλά μην είσαι σίγουρος ότι θα τους ανανεώσει όλους. Εγώ δεν βάζω χέρι μου στη φωτιά. Ναι. Για όλους. Ναι. Για τους Έλληνες, για τους άλλους δεν ζητώ, πρέπει να μείνουν οι άλλοι. Πρέπει να μάθουμε όμως πιο εμπεριστατημένο ρεπορτάζ τι δίνει ο Σαββίδης και τι ζητάνε οι παίκτες. Γιατί αν ο Σαββίδης δίνει τα μισά που τα ζητάνε οι παίκτες, είναι σαν να μην τους θέλει. Δηλαδή, ακριβώς. Αυτό το ρεπορτάζ είναι μισό που κάνουμε εμείς τώρα. Το ρεπορτάζ το σωστό είναι. Εγώ ξέρω τον Πασχαλάκη. Παίρνει 200, θέλει 500, του δίνουν 400. Έχει 100.000 διαφορά. Τον θέλουν όμως. Αυτό σημαίνει παζάρι. Θα γίνει ένα παζάρι ψηλό. Ναι, θα γίνει παζάρι. Ναι, ναι. Τον Πασχαλάκη τον ανεβάζει, εντάξει.
Τα λέμε, αδερφούλης. Έλα, στο έλα, Χρυσό. Καλή δουλίτσα να έχει. Χρυσό, δουλίτσα. Ρε, Χρυσό. Χρυσό, Χρυσό. Ένα χωριό εκεί που δέρνουν και οι καλογέροι. Εκεί δεν είναι για να πηγαίνουμε. Καλημέρα. Να πούμε, στο Καλυβαλιστάν είναι εκεί. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλώς καλημέρα. Σωμα. Φωνάζετε λίγο, παιδιά. Δεν έχουμε καλό ήχο. Δεν, στο διάλογο γίνεται. Έλα, Κωστή. Γεράματα έξι, μου φαίνεται. Λοιπόν, πρέπει να αφήσουμε τα συναισθηματικά λίγο στην άκρη. Ευχαριστούμε για τα δύο κύπελα. Κάνιας, Σακχόφ. Αλλά μέχρι εδώ. 31 ο ένας, 27 ο άλλος. Καλά, το 27 είναι καλή ηλικία. Καλά, καλά, τώρα η ηλικία ναι, παίζει ένα ρόλο, αλλά η εικόνα ποια είναι. Η εικόνα. Να πω κάτι, συγγνώμη. Ναι, ακολουθούν από πίσω ο Χαρίσης και ας μην ξεχνάμε και τον Κάτσε. Δηλαδή μην τους ξεγράφουμε και αυτούς τους δύο. Ναι. Τον Κάτσε τον είχαμε 3 χρόνια βασικό, έτσι. Ναι. Από την μια μέρα στην άλλη μην τον βγάλουμε και άχρηστο. Ακόμα είναι 25 χρονών το παιδί. Λίγες βασικό όμως στον ΠΑΟΚ που δεν ήταν ο ΠΑΟΚ πρωταγωνιστής. Για μην τον λέει... έχουμε για τον Κάτσε. Ο Κάτσε χάνει σε όγκο. Έλα σου πω. Ο Κάτσε χάνει σε όγκο και ύψος. Έτσι. Και ο Κάτσε. Ωραία, μισό λεπτό. Μαζί με Μαουρίσιο δεν μπορεί να σταθεί. Όχι. Ο Κάτσε είναι ένας ποδοσφαιριστής του παλιάς φρουράς του να πιάσει τον Ινιάδη, ναι. Να πιάσει τον Μπέλκα. Να πιάσει τον, ξέρω εγώ ποιος, τον Ντέμι Νικολαίδη. Ναι, 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 ναι. Περιόρισε τον. Ειδικές αποστολές είναι. Είναι ποδοσφαιριστής, κόφτης ειδικών ναι. Αποστολών. Κοίταξε, τώρα που τον συζητάμε για τον Κάτσε, δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά από τον Σιώπη. Η ίδια κοψιά είναι πάνω κάτω, έτσι. Ο Σιώπης είναι καλύτερος από τον Κάτσε σήμερα. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι πιο δυνατός. Αυτό, ναι, αυτό. Πιο δυνατός. Και μπορεί να κατεβάσει λίγο την μπάλα, ίδια μπάλα. Ίδια μπάλα ξέρω, αυτός σου είναι λίγο πιο δυνατός. Εγώ, αυτό, ναι. Είναι. Αυτό είναι. Ναι. Δίδυμο Γκαρσία Βιτόλο, ξανά στον ΠΑΟΚ να δω κάποτε. Λείπει αυτό. Γκαρσία Βιτόλο, μάλιστα. Ναι. Δεν θα δεις κοντά. Άμα δεις Γκαρσία Βιτόλο, προτάσμα δεν θα δεις. Ακριβώς, και εγώ αυτό λέω. Εντάξει, δεν είναι απόλυτο αυτό. Εξελίχθηκε η μπάλα 10 χρόνια τώρα που περάσανε. Μεγάλο λάθος η ανανέωση του Μαλεζά. Για κανένα λόγο, ακριβώς. Μάλιστα. Μεγάλο λάθος ήταν. Κοίτα, αυτά είναι τα τιμή Σένεκεν, τα 200. Εντάξει, με άλλα 200 από εδώ, 200 από εκεί. Γιατί μία ρε, εσύ τα δίνεις. Εσύ τα δίνεις. Εγώ μετά δίνω ρε τώρα προφανώς. Γιατί τι κάνουμε, εντάξει, σχολιασμό κάνουμε. Εγώ έχω να πω ότι όλοι οι παίκτες έχουν ένα ρόλο. Ο Μαλεζάς, χωρίς να θέλω να πάρω το μέρος του, ναι. Αλλά ξέρω ότι είναι πολύ δυνατός αποδυτήρια, κρατάει αποδυτήρια, είναι ο άνθρωπος που σαν δύσκολα θα βγει μπροστά. Είναι ένας παίκτης που έχει παίξει σχεδόν 10 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Ναι, δεν γίνεται να σπετάμε έτσι αλεμονόκουπες κάποιους παίκτες. Γιατί? Τι γιατί. Τι θα πει λεμονόκουπες. Τι γιατί. Τελείωσες, έφυγες. Τελείωσες, έφυγες. Δεν πας είναι στα χωράφια σου. Να πας στα χωράφια σου. Ναι, να πας στα χωράφια σου. Μάλιστα. Σε δώσαμε 10 χρόνια λεφτά, απέπαιξες, δεν έπαιξες, τελείωσες. Τα λέμε, φίλε, να είσαι καλά. Καλημέρα, γόρι μου. Φιλανθρωπικό ίδρυμα, τιμή σε ένα και μα σου λέω, κάνει δουλίτσα. Τιμή σε ένα και δουλίτσα δεν έχω δει να παίξει 2 λεπτά. Αφού δεν το βάζω. Τι να τότε τιμή σε ένα και δηλαδή. Δημόσιο υπάλληλο. Δημόσιο υπάλληλο. Ο Μαλεζά. Ναι. Δημόσιο υπάλληλο. Ούτω άλλο, φίλε, να σου πω κάτι. Κάποιο στόπερ δεν θα έχει εκεί. Δηλαδή θα έπαιρνε περισσότερα, αλλά ο άλλο ο στόπερ λιγότερα θα έπαιρνε. Ναι. Για τέταρτο στόπερ 200 χιλιάρικα. Εντάξει. Δεν είναι. Εντάξει το έχει. Καλημέρα. Πάμε. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς καλημέρα. Θεωρώ ότι και οι δύο στα στόπερ έχουν δέσει πολύ καλά, οπότε θα ανανεωθούν και οι δύο. Έτσι φαίνεται. Θα... Βαρέλα, ναι, ωραία. Έτσι ναι, εγώ θα του ανανέωνα. Αυτό που δεν θα ανανέωνα θα ήταν ο Κάνιας, γιατί στο ένα μέτρο δεν μπορεί να βρει την μπάλα και να πόδι στο άλλο. Ο Κάνιας από την κακή τεχνική του, την κακή τέχνη του. Ναι, ναι. Ο Σάχοφ, όπως είπατε και εσείς, έχει βάλει τα περισσότερα γκολ. Εδώ να δώσω, αδερφέ, μισό λεπτό, μία παράμετρο που δεν την βάλαμε επίσης ακόμα. Ο Σάχοφ πιάνει και θέση ξένου. Ενώ οι άλλοι δεν πιάνουν. Δεν το νοιάζει ρε τον παίζει, κόσμο. Παίζει, παίζει. Τον στιγμή... κόσμο τον νοιάζει η οπτική. Τον νοιάζει η εικόνα. Κι όμως παίζει, να σου πω γιατί παίζει. Παίζει για την εταιρεία. Για ναι. Τον κόσμο δεν παίζει ρόλο. Σου λέει. Α, ποιος μ' άρεσε πολύ, λες. Εγώ είμαι στο χωριό, στο καφενείο ή πάω στην Τούμπα και έχω αυτή την εικόνα. Τώρα ξένος. Το λέω ένας, αυτό ναι. Όμως γιατί κάθε αγωνιστική ένας παίκτης μένει εκτός αποστολής επειδή είναι ξένος. Ναι. Ήταν ο Ουάρντα, ήταν ναι. Ο Χατσερίδη, ήταν ο Ζαγό. Ναι. Θα μείνει κάποιος σίγουρα έξω. Γι' αυτό το λέω. Έλα, φίλε. Έλα, ρε που θα μείνει για το μαλλιά και μετά δεν θα υπάρχει. Από τα Χριστούγεννα και μετά δεν θα υπάρχει η Χατσερίδη. Έτσι, πιθανότατα, γιατί όσοι, ναι, όσοι τον ο Νεόπλουτος ο Παοξής που έστειλε στο Facebook το μήνυμα, ο Νεόπλουτος, τι σε νοιάζει εσένα ρε τα λεφτά να πούμε. Πριν 3 χρόνια παρακαλούσαν τον Τσίπρα να τους βγει 40 εκατομμύρια.
Γιατί... και ψηφίζανε Πασόκ. Τι να κάνουμε, Κωνσταντινέ, και τώρα βγαίνει αλλάζει η ζωή. Τι ο νεόπλητο ο Πάοξ στι 9.40 μαλέζα. Εγώ πάντω το ξαναλέω, 200.000 ψηφίζατε ΣΥΡΙΖΑ. Το στόπερ δεν είναι πολλά. Ψηφίζατε ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ δεν δίνετε 400 στο Λεβέκ που δεν παίζει. Σε παρακαλώ, κάποια πράγματα υπάρχουν και ηθικέ αξίε σε μια ομάδα. Έλα πρέπει να είναι από την Κατερίνη τώρα μαλέζα. Όχι επειδή είναι Κατερίνη, επειδή είναι Παοξάκη, επειδή έχει προσφέρει διαχρονικά. Ο μαλέζα έπαιζε από το 8 στον Πάοξ. Σε πω κάτι ρε φίλε. Το ήθελε. Το Μαλεζά ήθελε. Το Μαλεζά, ναι, το Μαλεζά. Είναι επειδή από την Κατερίνη. Όχι επειδή είναι στην Κατερίνη. Είναι Παοξάκη. Γιατί έχει προσφέρει ο Χατζησαΐας, κάτσε να το δούμε να έρθει πρώτα προσφέρει και μετά. Ολυμπιακός ο Χατζησαΐας. Παοξάκη. Να το δω να προσφέρει, ο άλλος έχει προσφέρει. Αυτό σου λέω. Ναι, πιο καλό στόπερ ποιος είναι από τους δυο. Αυτή τη στιγμή ο ένας είναι νέος, ο άλλος είναι στη δύση του. Σήμερα τώρα τι. Ο Χατζησαΐας είναι. Πάει τελείως. Ναι, τι, επειδή είναι από την Κατερίνη θα κάνουμε σωστή κριτική. Δεν έχει η Κατερίνη. Τι επειδή από την Κατερίνη. Έλα φίλε. Τα μέρη μα δούμε. Και όλοι είδαμε πέρυσι τον. Το Χατζησαΐας πως έπαιζε αντίπαλος με την ΑΕΚ. Ναι. Εγώ έλεγα στους φίλους μου ότι παιδιά αυτός αν θα έρθει στον ΠΑΟΚ δεν θα παίζει. Σε εμάς δεν το έπαιζε, δεν μετράει η γνώμη σου. Δεν παίζει. Βρε, εμείς το είπαμε και εκεί που πρέπει, αλλά δεν μας άκουσαν τελικά. Κοίταξε, η γνώμη σου δεν μετράει. Τώρα είναι πολύ αυστηρό αυτό. Αν έβγαινε τότε και μας έλεγε, λέω Χατζησαΐας δεν τον βλέπω, γιατί εγώ είπα δεν τον βλέπω. Ναι. Δεν τον βλέπω. Με λέει Αλέβατος γρήγορος είναι. Πού τον είδες γρήγορος. Ποιος είναι γρήγορος. Να λέει τον πρόλαβε, του δείξα δύο εικόνες στον Αλέβατο. Να σε καλά αδερφούλη. Τον πρόλαβε η γιαγιά μου με τη μαγκούρα μάλλον. Έτσι έτσι. Επόμενος κύριος. Ωραίος. Εμείς ωραίος. Που τα είπαμε εκεί που πρέπει δεν μας άκουσαν όμως πάλι για τον Χατζησαΐα. Τα είπαμε. Εκεί που πρέπει. Δεν άκουσαν. Ήθελα να κάνουν μεταγραφή. Πάμε. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Έλα κουλιαρά μου πώς είσαι. Καλά Πασάκα μου εσύ, καλημέρα. Α, να πασάκα. Σε γελώς. Άστα τα σάλια, Πασάκα μου. Έλα βρε Σαμάτα να ακούσουμε τον φίλο. Πασάκα μου. Έλα γορμό. Έλα τελειώνουμε όλοι λοιπόν, θες και ταχύτητα. Καλό σου κάνει ένας φιλότιμος, τρέχει κάνει, αλλά δυστυχώς βλέπω ότι πια την αφήνει πίσω η ομάδα. Για τους άγχους έχω μια αίσθηση γιατί βλέπω ότι όποτε μπαίνει, παίζει. Παρόλο μπορεί να κάτσει και να μείνει στον πάγο, θα μπει και θα βάλει και γκολ. Ναι. Αυτό είναι πολύ βασικό. Ναι. Δεν τους βάλουμε όλοι μέσα να παίξουν. Έχει στο κέντρο Μαουρίτσιο Βερμπλουμ, αυτή είναι η βασική σου. Ναι. Και όποτε χρειάζεται κάποιος να μπαίνει και να μπορεί να αποδίδει, είναι ο Σάκοφ. Πρέπει να μείνει, πιστεύω. Και λες ότι έρχεται από πίσω και ο Χαρίσης. Ο Σάκοφ παίρνει ψήφους. Ναι. Και ο Χαρίσης από πίσω. Παίρνει ψήφους ο Σάκοφ. Παίρνει ψήφους ο Σάκοφ. Και όχι ο Κάνιας. Εγώ πίστευα ότι θα γίνει μάχη μεταξύ Κάνιας και Σάκοφ. Ναι. Αυτό πίστευα. Και αυτό αποδεικνύεται. Έτσι. Και αυτό αποδεικνύει ο λαός του Πάκου, ο οποίος βλέπω τις τελευταίες τρεις μέρες και στο μάτς Πάκου Παναθηναϊκός στο διάλειμμα και στη. Τι έχει η ποδοσφαιρική. Τι είμαστε, τους δαμπάνιδες νομίζω είμαστε. Δεν μάθαμε. Ποδοσφαιρικός λαός είμαστε. Εσύ δεν είμαστε. Ναι, φίλε, είπα το καλό τώρα πρέπει να είναι. Ναι, συγγνώμη, δεν σε μάθω. Εντάξει, στην γραμμή του Βρέσκου που μπορεί να προσφέρει κάθε παίκτης και πράξει ανάλογα. Δυστυχώς το κάνει δεν είναι ούτε για βασικό ούτε για πάγκο. Σαχώ τον πάγκο μια χαρά μου είναι. Μάλιστα. Να σε καλά, Παοξάκη μου. Να σε καλά. Πολύ γρήγορα Σφερόπουλος ο φίλος ο τελευταίος πριν τον break. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλή σου μέρα. Καλημέρα, τα όμορφα παιδιά, από Σέρες. Σέρες. Ποιο μέρος των Σερών. Από Μητρούση, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Ένα χωριό, του Μπορμπόκη το χωριό. Ναι, άμπραβο, ακριβώς. Μας έλεγε ο Φουντοκίδης. Μας έλεγε ο Φουντοκίδης ο συγχωρεμένος. Πήγαμε να βρούμε σε άνθρωπο χώρι εκεί. Το Μητρούση. Το Μητρούση. Άνθρωπο χώρι. Λοιπόν, Αραμπατζής στον ΠΑΟΚ έχουμε. Ο Αραμπατζής είναι αυτός με τα φρύδια. Αυτό, Γεωργιάδη. Γαλάζια τα μάτια. Ναι. Ναι. Πρώτη φορά βλέπω γαλάζια μάτια άντρα, ξανθώ άσχημο. Ναι. Σεραϊκή μάπα να πούμε. Όχι, όχι, είναι καλός, είναι πολύ καλό παιδί. Καλό πολύ παιδί. Καλό. Εγώ δεν σου είπα ότι είναι κακό παιδί, εγώ σου είπα ότι είναι άσχημος. Ναι. Εκείνο λίγο... το παιδί είχε τόσο πάθος που ναι, άμα το βοηθούσαν οι τραυματισμοί. Ένα καλό μάτι θυμάμαι με ΑΕΚ που έχει κάνει και έχει βάλει μια κολάρα στην Τούμπα. Έτσι ακριβώς. Ναι. Για πες ποιον, λοιπόν, ποιον δεν θα κρατούσες για να κλείνουμε. Λοιπόν παιδιά, ο Κάνιας είναι για δρόμο, έχει κάνει τις χειρότερες εμφανίσεις. Ναι. Και από εκεί είναι η ομάδα, από εκεί μπάζει η ομάδα. Είναι, εκεί είναι το, αυτό, το μαύρο σημείο ας πούμε. Ναι. Ναι. Έτσι ακριβώς. Ναι, Μετρούση, πρέπει να πάμε διαλυματάκι, δυστυχώς σε κόβω λίγο άκομψα. Αλλά δεν γίνονται. Το χώρι. Κάνιας, βλέπεις τον Κάνιας. Το φουντουρκί, το σχορεμέρ. Η With Vision σας φαίνει την καλύτερη προσφορά Netflix για να έχετε το πιο τρομακτικό Halloween. 12 μήνες δώρο Netflix με σύνδεση With Fiber μέχρι 31 Οκτώβρη. Τρέξτε να προλάβετε την προσφορά στο wind.gr ή σε ένα κατάστημα Wind και δείτε Stranger Things με την εξαφάνιση ενός παιδιού. Δείτε μια συνείδηση στην Ταντά. Όλα αυτά μέσω της Wind Vision, φίλες και φίλοι, με Wind Fiber. Θα πάμε σε Σμαράγδα Μπασάκου για αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε τελευταίο ημίωρο πάντοτε με κουβεντούλα. Το θέμα που έχουμε βάλει επιτάπητος με δισογραφία. Όλα αυτά μέχρι και τις 10. We'll be right back.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 40 μετά τις 9. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Έχει πολλά ματς σήμερα, τα αναφέραμε. Έτσι, έχει Άρης με τον Αΐτο Σπατών, 5 και 4. 7 η ώρα μπάσκετ Λουκόιλ Άρης, 5 και 4 Ηρακλής Ατρόμητος. Στις 3 έχουμε Απόλλων Πόντου Πανιώνιος. Στις 4 έχουμε Champions League Volley. Ο Πατριάρχης δοκιμάζεται στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά έχουμε και πολλές συναυλίες αυτόν τον μήνα για να πιάσουμε λίγο και τα πολιτιστικά. 2 Νοέμβρη ξεκινά εμφανίσεις στο Βεργίνα Θέατρο η Μελίνα Ασλανίδου. Δεν χρειάζονται συστάσεις. Λατρεμένη φωνή, τρομερή σκηνική παρουσία. Η Μελίνα ανεβαίνει Θεσσαλονίκη έχοντας τις αποσκευές της, όλες τις μεγάλες επιτυχίες της αλλά και το νέο της δίσκο. Ξημερώνει Κυριακή με τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Θα βρίσκεται στο Βεργίνα Θέατρο για 6 παραστάσεις. Το σε ενδιαφέρεστε για εισιτήρια θα βρείτε στο Regency Casino, στα Public και στο Ticket Services. Θα είναι μια πραγματικά καταπληκτική εμπειρία. Να πάτε, φίλες και φίλοι, να ξεδώσετε. Ναι, αγόρι μου. Ναι, κουμπαράκι μου. Ο Μπαλετζάς πόσα χρόνια έπαιξε τον ΠΑΟΚ? Έπαιξε αρκετά. Πόσα? Ξέρω, σίγουρα 5-6 σίγουρα έχει παίξει. Α, ψάξω τώρα, με βάζει. Πόσα έπαιξε στον ΠΑΟΚ και έφυγε, δεν έφυγε, δεν σηκώθηκε και έφυγε. Δεν σηκώθηκε, έφυγε. Πήρε λεφτά η ομάδα. Ποια πουλήθηκε στη Φορτούνα Ντίσεντο. Πήρε λεφτά ο ΠΑΟΚ. Και πήρε λεφτά ο ΠΑΟΚ σε εποχές που πήρε είχε λεφτά ανάγκη. ΠΑΟΚ. Πήρε λεφτά. Ναι. 600-500 χιλιάρικα τότε. Και για προδιόριστους λόγους γύρισε πίσω μετά. Τον έφεραν πίσω, ναι. Η προσφορά του είναι αγωνιστική ή εξαγωνιστική. Και αγωνιστική και εξαγωνιστική. Λοιπόν, ο Μαλεζάς, τώρα μια που το ζητάμε, είναι στον ΠΑΟΚ από το 2004 μέχρι το 2012. Έτσι. Πώς έπαιξε. Θα σου πω, ρε, χρόνια έπαιξε. Θα σου πω, είναι το 4 στο 12 και φεύγει για την Φορτούνα Ντίσσελντορφ δίνοντας στον ΠΑΟΚ 450 χιλιάρικα. Σιγά θα κλάψω πολλά λεφτά εδώ. Ναι, το 12 ο ΠΑΟΚ τσουρουφλιζόταν, δεν είχε Σαββίδι, ξέρεις. Είχε Πασόκ μια χαρά. Ναι, είχε Πασόκ, αλλά δεν είχε Σαββίδι, αυτό ναι. Σου λέω, ρε παιδί μου, ναι. ότι δεν είχε την άπλα των χρημάτων. Εντάξει, άρα ναι. Και έχει βοηθήσει αγωνιστικά, ναι. Έχει βοηθήσει και το ταμείο της ομάδας. Πάμε. Ναι. Και σου ξαναλέω, όλες οι ομάδες έχουν ανάγκη έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή σε αγωνιστή. Και Μπαρσελόνα και Ρεάλ. Και πες μου εσύ ότι ο Λεβέκ που παίρνει 400 είναι πιο χρήσιμος. Αν πληρώνεις, Κουλιανέ, 300 υπαλλήλους για να πληρώνεις το Μαλεζάνα για τα αποδυτήρια. Ναι. 200 χιλιάρια. Καλά, άλλοι δεν κάνουν και τίποτα. Αυτό τουλάχιστον κάνει τα αποδυτήρια. Τα οποία είναι σημαντικά. Πλένεται μέσα είναι αρχηγός, ρε φίλε. Είναι αρχηγός ομάδας. Ξέρει πράγματα. Μαθαίνει στους νέους που έρχονται τι είναι ο ΠΑΟΚ. Τι μαθαίνει. Τι είναι ο ΠΑΟΚ, μαθαίνει στους νέους που έρχονται. Που δεν ξέρουν κάποιοι άλλοι. Ναι. Κάντε ένα ΙΕΚ εκεί. Α, κάνουμε ΙΕΚ. Στείλτε τον Κόλκα εκεί και τον. Δεν ξέρω ποιο θα στείλουμε. Εγώ σου λέω ότι αυτοί οι παίκτες είναι απαραίτητοι. Τι είναι ο ΠΑΟΚ, αλλά του παίκτες. Δεν θα είναι κουγιά, δεν. Έλα, κουγιά. Και σου πω τώρα και τις συμμετοχές του Μαλέζα. Τι συμμετοχές έχει. Λοιπόν, έχει κάνει στον ΠΑΟΚ 237 συμμετοχές. Πολλές. Με αυτό σου λέω τώρα. Έχει 176 παιχνίδια Super League, 30 play-off. Έχει δώσει πολλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε. Ποιον. Δεν θα ανανεώνατε. Παίζει μπόξ ο Κάνιας με τον Σάκο αυτό, αλλά δηλαδή. Αυτοί οι δύο, οι άλλοι τρεις, ο κόσμος εννοείται ότι τους θέλει. Έτσι. Θέλει τους άλλους. Πίσεσβαρα και το δίδυμο. Και τον Πίσεσβαρα θέλει. Εννοείται ότι το θέλει τον Πίσεσβαρα. Το θέλει τον Πίσεσβαρα. Ο Πίσεσβαρα ζητάει πολλά γιατί ξέρει ότι είναι και παιχτάρα και σου λέει με 30-30. Δεν του τα δίνεται δηλαδή. Δεν ξέρω, θα γίνει παζάρι. Θα γίνει ένα παζάρι. Ναι, δίνεται, στο, δίνεται στο Βέρμπο και δεν δίνεται στον Πίσεσβαρα να πούμε. Ναι. Θα γίνονται και τέτοια τώρα. Γίνονται, γίνονται, γίνονται. Πάμε καλημέρα στο φιλό. Έλα ένα φιλό. 90-90 δικό σα. Έλα φιλε. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα φιλε. Τι κάνουμε? Εντύπωση. Εντύπωση. Λοιπόν, Αριανός από το Κιτρινόμαυρο Διοικητήριο. Κιτρινόμαυρο Διοικητήριο. Έλα, Αριανέ μου, έλα, γορμού. Διοικητήριο. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να πω για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Κογκολέσο μπορεί να βρεις. Ξέρω εγώ. Το διοικητήριο. Αλβανό μπορεί να βρει. Το διοικητήριο είναι 90% Αριανή. Τώρα οι Αριανοί, οι Αλβανοί γίνονται Αριανοί τελευταία. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εγώ αδερφέ δεν έχω σχέση με την Αλβανία και είμαι 40 χρόνια Αριανός και το διοικητήριο είναι βαμμένο Αριανό και πάνε ρώτα ποιος θέλει. Όποιος θέλει έχει Αριανούς. Εντάξει. Έχει Αριανούς. Το διοικητήριο είναι φουλ Αριανός, όχι Αριανούς. Αγία Τριάδα, δύο λεωφορεία σε κάθε γραμμή κάνουμε Ελαφτόπουλα από το διοικητήριο. Δύο λεωφορεία σε κάθε. Στο κέντρο ναι. Πολύ, πολλούς Αριανούς, εγώ θα συμφωνήσω με τον φίλο, παρότι δεν είναι. Κέντρο, Κουλιανέ. Έχει πολλούς. Ό, την αλήθεια θα λέω. Είσαι από τους λίγους που αυτοί έχουν επίπεδο, Κουλιανέ, σε πιστεύω πραγματικά. Στο κέντρο, ρε φίλε, έχει πολλούς Αριανούς. Κέντρο, κέντρο, να πας κέντρο, έχει πολύ Άρης, ναι. Λοιπόν, αυτό που πήρε να πω, παιδιά. Λοιπόν, έχω να κάνω μια πρόταση στον Πάκο για τους παίκτες, μια άλλη πρόταση που θα βοηθήσει πολύ τους οπαδούς του. Να χτίσει ο Σαββίδης στο γήπεδο, στην Αστροβάλτα κατά Κίμεριά, να διευκολύνει τους οπαδούς του να πηγαίνουν πιο εύκολα στο γήπεδο. Γιατί τι το χτίζετε στην Τούμπα.
Για ποιο λόγο? Γιατί ακούω τώρα οι 9 στους 10 ρε παιδιά είναι σε ρέι, Δραμινή και Καβαλιό τους παίρνουν τηλέφωνο τώρα. Είσαι από τους Αριανούς που λένε ότι για να γεμίσει η Τούμπα, άμα κλείσουν τα διόδια δεν γεμίζει. Από αυτούς είσαι. Δεν γεμίζει, ναι. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αυτό είναι πρόκληση στο λαό του ΠΑΟΚ. Δηλαδή. Εγώ ξέρω πάντως. Δεν είναι πρόκληση, είναι η αλήθεια αυτό που λέει. Η αλήθεια είναι. Δηλαδή μισό λεπτό. Άμα κλείσουμε τις διεξόδους της Θεσσαλονίκης προς Μάλια. Το περιφερειακό μα κλείσουμε τελείως η Τούμπα, τελείωσε, δεν γεμίζει. 5.000 τάξεις. Δεν γεμίζει, λέω φίλε. Εγώ ξέρω πάντως, φίλε Αριανέ, από το διοικητήριο, ότι Δευτέρα 9.30 ώρα το βράδυ, προχθές με τον Παναθηναϊκό, με την επαρχία να είναι εκτός. Εκτός έτσι, γιατί ήταν. Γιατί 9.30 ώρα το βράδυ δεν έρχονται. Απέναντι. Α, σου λέω Κουλιανός. Πήγες περιφερειακό καθόλου. Βεβαίως. Κάτι σε 9 η ώρα πήγες περιφερειακό καθόλου. Δεν πήγες. Τούμπα μένω απέναντι το γήπεδο. Εκεί έρχονται και περνάνε και τα λεωφορεία, παρκάρουν, αφήνουν και φεύγουν. Και τι θα μου πεις. Συνήθως έρχονται 30, προχθές ήρθανε 5. Ναι. 5 πέρασα. Συνήθως έρχονται. Ρε, τα λεωφορεία φτάνουν μέχρι τη Χαλκιδική τώρα. Δηλαδή με τρελαίνει η Τρεφή Κουλιανέ. Άρα λοιπόν, για να τα ξέρουμε να πούμε, είναι χρονόμενο. Δεν είναι κάτι. Άμα κλείσουν τα μάλγαρα, κλείσουν προς καβάλα τα διόδια κτλ. Έτσι λέει ο Αριανός. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση άλλη στον Αριανό για να κλείσουμε. Από τους 5 που είναι να ανανεώσει ο ΠΑΟΚ, ποιον θα διάλεγες εσύ? Να μην ανανεώσει. Ναι. Εγώ θέλω να μην ανανεώσει ο Σαββίδης. Κωνσταντίνε, ωραίος. Φύγερε. Αυτό που συζητούσαμε έξω και σου έλεγα. Τι έγινε? Ναι, αυτό που συζητούσα έξω και σου έλεγα, φίλε, και με τον φίλο μας τον Καζαμπάκα απέναντι, ότι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση ο Σαββίδης. Ο Σαββίδης έχει αλλάξει το στάτους του ΠΑΟΚ, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει. Και δεν χρειάζεται εμείς να πούμε καλά ή κακά λόγια. Δηλαδή, μεγαλύτερη τώρα, ναι. Ο λαός του ΠΑΟΚ πάει περίπατο και ο Σαββίδης αναλαμβάνει τώρα να λύσει τα θέματα, να πούμε. Έχεις από πίσω ένα βουνό. Δεν έχεις, ας πούμε, τώρα ο λαός του ΠΑΟΚ εκεί, ο λαός του ΠΑΟΚ εκεί και ο λαός του ΠΑΟΚ εδώ. Άλλος ο ρόλος του λαού πλέον. Ναι. Και είδες οι αντίπαλοι. Ναι. Οι αντίπαλοι τι λένε. Το Σαββίδη δεν θέλω ο ΠΑΟΚ να ανανεώσει. Πάμε στον κόσμο. Ναι. Το κέντρο έχει. Η μεγαλύτερη δύναμη μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης είναι ο Άρης. Το λέει ο φίλος ο Κούγια. Είναι η πρώτη δύναμη στη Θεσσαλονίκη. Ακούστε τον Κούγια. Τον ΠΑΟΚ που είναι στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Τον ακούς, τον Κούγια. Βάλ τον άλλη μια φορά. Η μεγαλύτερη δύναμη μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης είναι ο Άρης. Είναι η πρώτη δύναμη στη Θεσσαλονίκη. Δεν βλέπω τον ΠΑΟΚ που είναι στη Βόρεια Ελλάδα μεγαλύτερη. Καλά, την επόμενη μέρα βγήκε και πέρα ο Αλέξανδρος. Όχι, είπε αυτό που είπε Αριανός. Το κέντρο έχει πολλούς Αριανούς. Κέντρο, το λέω γιατί έχω εγώ το πεθερό μου, εκεί είναι. Είναι όλοι μαζί, έχει πολύ Άρη στο κέντρο. Έτσι, εκεί όμως. Εκεί. Πάμε κέντρο. Στον κόσμο γρήγορα. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε, ναι, καλημέρα. Ευτυχώς που είμαστε δηλαδή εμείς από έξω από την επαρχία και γεμίζουμε τα γήπεδα. Έτσι λένε οι Αριανοί, ρε, φίλε, είναι μια άποψη. Δηλαδή, εγώ που έχω 100 φίλους Αριανούς και πάνε στο γήπεδο από τα χωριά, να μην πάνε την άλλη φορά. Αυτό έχει και ο Άρης δηλαδή σε επαρχία κόσμο, γιατί εγώ νομίζω ότι δεν έχει. Εγώ ξέρω πολλά παραδείγματα του Super 3. Εσύ όταν έλεγες αλήθειες για τον ΠΑΟΚ και τον Άρη και τον Ολυμπιακό που τα λες μεταξύ αστείς σοβαρού, σε παίρνουν τηλέφωνο και απέρα αυτό που λέει το παιδί σου, η μάνα σου και κάνε. Άμα είναι αυτό κόσμο πράγμα καινούριο έτσι μετά από το 2000 που έχουμε μπει και να βρίζουν κάποιον επειδή λέει ότι έχει παράρτημα και το πανό απέναντι του Άρη, άμα δείξεις με το ΠΑΟΚ το παιχνίδι το τελευταίο, να είναι το Super 3 μεγαλύτερο από το όνομα του Άρη, έλα να μιλήσεις η Αριανέ. Βαρύ. Γιατί έχετε κάνει μεγαλύτερο όνομα, άσε ποιος γεμίζει το γηπεδό, έχετε κάνει μεγαλύτερο όνομα το Super 3 από τον Άρη. Ναι. Γι' αυτό πέθατε τρεις φορές. Ναι. Εγώ ξέρω τα φιλαράκια μου. Πολυφωνία. Εγώ ξέρω τα φιλαράκια μου να βρείτε πρώτα την άκρη εκεί πέρα μέσα, να αφήσετε τον ΠΑΟΚ εκεί που είναι. Με αυτά που έχει κάνει με το δημόσιο που λέτε εσείς τις λιδωρίες σας, ο ΠΑΟΚ είναι ο κακός, εσείς είστε καλοί, εσείς οι Ελληναράδες, οι Αριανοί. Να βρείτε πρώτα εκεί στα ξενοδοχεία πάνω που ανέβαιναν και πληρώναν 20.000 από τα αυτά που πέραναν τα ταμεία, γι' αυτό χρεοκόπησε ο Άρης. Άνοιξε τώρα τον ασκό. Και τα τιμολόγια, αυτά που έχω φίλους που δώσανε και ήταν πλαστά και τους κυνηγάει εδώ, που έχω φιλαράκια μέσα εδώ και τους κυνηγάει τους ανθρώπους. Άνοιξε ασκό τώρα, φίλε, αφήστε αυτό που κάνει ο κόσμος αυτού του ΠΑΟΚ. Καθίστε εκεί πέρα στα αυγά σας, πληρώστε πρώτα αυτά που, που πρέπει να πληρώσετε σαν κόσμος πρώτα συναισθηματικά και μετά ασχοληθείτε με τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα και καλή συνέχεια. Και βέβαια να πω για τον Μαλεζά ότι χάρισε και τα λεφτά από το συμβόλαιό του όταν έφυγε. Συγκινήθηκα. Τι συγκινήθηκες, Ακωστή? Το ένα δεν σ' αρέσει. Το άλλο δεν σε συγκίνησε. Τι άλλο να κάνω? 300 συμμετοχές έχει. Δηλαδή με το στανιό να στο βγάλει ξανά. Τα 200 χιλιάρικα ο Μαλεζάς. Ναι. Από πού θα τα έπαιρνε? Τι από πού θα τα έπαιρνε? Από άλλη. Εσύ λες ότι ο Μαλεζάς δεν θα βρίσκει ομάδα τώρα στα 32 στην Ελλάδα να πάρει 150 χιλιάρικα. Άμα του δίναν 300 θα πήγαινε αλλού. Μάλιστα. Λες. Καλημέρα. Μάλιστα.
Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Κουλιανές, λάθος βάζεις, το βάζεις. Ότι ο Άρης έχει πολύ κόσμο στο κέντρο. Είπα, ο κόσμος του Άρη είναι στο κέντρο. Έχει πιο πολύ κόσμο ο ΠΑΟΚ στο κέντρο από τον Άρη. Ναι. Άλλο το ότι έχει κόσμο και ο Άρης στο κέντρο, όπως και ο Ηρακλής. Ναι. Έτσι. Ωραία. Βασικά όλες οι ομάδες έχουν κόσμο στο κέντρο. Έχει πολύ κόσμο, φίλε, στα πανεπιστήμια μέσα. Και καλά, ρε σειρά από το πλέον, εντάξει. Τι εντάξει. Πάντα τα πανεπιστήμια έπιασε. Τα πανεπιστήμια. Άμα κλείσει τα πανεπιστήμια, τα κλειδώσει, δεν πάει άνθρωπο στο καφτατζόν. Εντάξει, εγώ επειδή είμαστε ακριβώς ίδια ηλικία Ραπτόπουλε. Α, ρε φίλε, πριν 30 χρόνια. Θα με κάνεις τώρα τη μυθολογία, θα με πεις πριν 30 όχι, χρόνια. Άστα τα 30 χρόνια πριν. Δεν χάνεται ο κόσμος έτσι εύκολα από τις ομάδες. Ναι. Δεν χάνεται έτσι εύκολα χάνεται. Ο κόσμος. Αν πας στα νεκροταφεία, φίλε. Άλλο το ότι δεν είναι γεμάτα Αριανούς, Ηρακλειδείς και Καλαμαριώτες. Γιατί υπάρχουν οι οξύδες πεθαίνουν και γεννιούνται περισσότεροι. Α, γεννιούνται περισσότεροι. Μια ζωή συνέβαινε αυτό. Δεν συνέβη τώρα, δεν είναι τωρινό. Το ότι πάντα ήταν περισσότεροι. Πεθαίνουν 10 Αριανοί. Πόσοι γεννιούνται. Α, αυτό λέει ο Κωστής, ναι. Δεν ξέρω, πόσοι βγαίνουν. Τα νέα, ενώ λες ότι αν πεθάνουν 10 παοξίδες θα γεννηθούν 15. Τα νέα, 12, τα νέα, 11. Ναι. Αφήστε να μιλήσει αυτός που πήρε τηλέφωνο. Έλα γόρι μου, έλα. Τι κακό πράγμα είναι αυτό. Ναι, χώσε. Στα νέα τα παιδιά όντως έχει πρόβλημα και ο Άρης και ο Ηρακλής. Είναι λογικό έτσι, γιατί οι πορείες των ομάδων είναι διαφορετικές. Ναι. Τώρα όσον αφορά για το προχθεσινό του μάτς, επειδή δεν χάνω μάτς εγώ του ΠΑΟΚ, δεν είχε καθόλου επαρχία η Τούμπα. Καθόλου. Φρε, απέναντι μένω, εγώ το ξέρω. Γι' αυτό άρα λέτε γι' αυτό δεν γέμισε. Τι δεν γέμισε. Κοίταξε, 25.000 κόσμο. Τι εννοείς γέμισε, ρε Σιρατόπουλε. Ποια πέντε, βρε, που έβλεπε την τηλεόραση. Ποιο γήπεδο στην Ελλάδα και των Αθηνών μέσα από όπου ο πληθυσμός είναι πενταπλάσιος, έχει περισσότερο κόσμο από την Τούμπα δηλαδή. Ναι. Η καλά και Τούμπα. 29.000 χωράει, φίλε. 28.703. 28.000 χωράει η Τούμπα. Γέμισε η Τούμπα κάποτε την Τούμπα 45.000 την γεμίζει, 35.000 απόξω. Άκουσε με λίγο. Τούμπα χωράει 30.000 κόσμο πλέον, έσπασε. Άκουσε με λίγο. Αν βγάλουμε έναν μέσο όρο ότι έχει 20.000 η Τούμπα, πες μου ποιο άλλο ελληνικό γήπεδο έχει μέσο όρο 20.000. Μόνο το Καραϊσκάκης, φίλε, να είσαι καλά. Ζήτημα φέτος, φέτος. Όχι, τα έχω εδώ τα μέσο όρο, άστο. Η Τούμπα και το Καραϊσκάκης, γι' αυτό σου λέω. Καλή συνέχεια, κύριε. Να είσαι καλά, καλημέρα. Η Τούμπα και το Καραϊσκάκης έχουν πάνω από 20.000 μέσο όρο. Κανένα άλλο γήπεδο. Έτσι. Κανένα. Πάμε, λέει. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλώς τον. Εγώ είμαι, Χρήστος Μελβούρνη. Έλα, Χρυσταρά. Λοιπόν, τι να μας πούν οι Αριανοί τώρα. Αυτό το πράγμα έχει γίνει καραμέλα όπως τους Ηρακλειδείς. Είχαστε ένα κέντρο την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στην Αυστραλία και ήμασταν 30 παοξίδες, 20 Ολυμπιακοί, 5 Παναθηναϊκοί και ένας Αριανός. Ναι. Ένας. Ναι. Και πώς βρέθηκε εκεί, κατά τύχη βρέθηκε. Ναι. Η Μελβούρνη, φίλε, είναι μπλε. 68 επί Πατατούδη πηγαίναμε στο γήπεδο. 40.000 εισιτήρια και σε μια ώρα έκανε sold out το ΠΑΟΚ και πηγαίναμε και βγαίνατε πέμπτη στο Ιντερτότο. Μαζεύαμε τα μισά εισιτήρια απ' έξω. Τι πράγμα είμαστε όμως. Μιλούσαμε για να μπούμε στο γήπεδο γιατί δεν βρήκαμε. Καλά. Ποιο δεν θα είναι νέος τώρα, λέγε. Είδες τόση ώρα για την ανανέωση δεν τρελαινόντουσα. Μόλις μίλησα για κόσμος, ποιος έχει πιο μεγάλη τσουτσού, βγήκαν όλοι. Λέγε ποιον δεν θα είναι νέος. Σαχόφ δρόμο. Γιατί. Δεν κάνει, γιατί λέει. Δεν είναι επίπεδο ΠΑΟΚ. Αυτό δεν απάντησε. Τα στοιχεία του ποια είναι. Μην το βάζει δύσκολα πριν. Είναι δύσκολα. Καλημέρα. Καλημέρα. Έβαλα δύσκολο τώρα. Διαγώνισμα. Καλημέρα, Χρυστάρα, στη Μελβούρνη. Τώρα πρωί το βάζει. Καλά, τι είναι. Καλημέρα. Η Μελβούρνη είναι μπλε, λέει ο άλλος. Η Μελβούρνη είναι μπλε. Ναι, καλημέρα. Πάλι θα δεις. Για τον κόσμο θα πούνε να μιλήσουν. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλώσονα. Κουλιανέ, παρακτρέπεσαι. Έλα εδώ να δεις. Έλα. Παρεκτρέπεσαι, Κουλιανέ. Έλα, πάμε! Ο Σαββίδης και αύριο να φύγει το βράδυ. Ναι. Εμείς πάλι εκεί θα είμαστε, να ξέρεις. Δεν είπα εγώ το αντίθετο, δεν θα είμαστε. Δεν τρώμε ψωμί από το Σαββίδη, κύριε Κουλιανέ. Ποιος τρώει? Όταν θα μιλάμε για το λαό του ΠΑΟΚ. Ναι. Θυχτήκαν τα παιδιά. Και δεν σέβονται και 5 άτομα. Ναι. Όταν θα μιλάμε για το λαό του ΠΑΟΚ, θα μιλάμε για το λαό του ΠΑΟΚ. Δεν μας νοιάζει ούτε ο Σαββίδης. Έλα ρε φίλε τώρα το παραμύθι. Άμα δεν ήταν ο Σαββίδης θα παίρνατε κύπελο, θα παίρνατε φέτος πρωτάθλημα. Ο λαός του ΠΑΟΚ και ο λαός του ΠΑΟΚ. Τα μπερδεύεις, τα μπέρδεψες. Άλλο είπαμε, άλλο λες. Ναι. Αυτός που έκανε τη διαφορά την έκανε ο πρόεδρος. Δεν την έκανε ούτε ο δημοσιογράφος, ούτε ο λαός του. Ο λαός του ΠΑΟΚ το ξέρει. Άκουσε με λίγο ΠΑΟΞΥ. Μην το γλύφεις, ρε. Ναι, δεν το γλύφω. Δεν το γλύφεις. Ο λαός και ο λαός. Ο λαός του ΠΑΟΚ ξέρουμε ποιος είναι. Ο λαός του ΠΑΟΚ, ο άλλος πήρε τα κύπελα. Εμείς πάλι εκεί δεν είμαστε. Βρε, δεν είπε κανένας το αντίθετο. Είπε κανείς το αντίθετο. Πέρασες πράγματα. Απλά ο πρωταγωνιστής πλέον δεν είναι ο λαός του ΠΑΟΚ, είναι ο πρόεδρος. Αυτό λέμε. Ψέματα είναι.
Καλημέρα, επόμενο. Μην μπερδεύετε πράγματα, παιδιά. Όχι, μπερδεύτηκε ο φίλο. Μπερδεύτηκε πολύ. Εμεί δεν είμαστε ο λαό του ΠΑΟΚ, δεν είναι. Εκεί δεν είναι ο πρωταγωνιστή. Ο πρόεδρο είναι ο πρωταγωνιστή. Εσύ βάζει άλλο παράμετρο. Εγώ λέω ότι ο λαό του ΠΑΟΚ είναι top, αλλά αν δεν έχει και ένα ισχυρό ιδιοκτήτη, δεν μπορεί να πάρει τίτλου. Τι να κάνουμε τώρα. Εσύ είσαι, τα βλάζει ωραία τα γράμματα, τα μαγειρεύει. Εσύ τα βάζει με ίδιο. Ναι, πάμε παρακάτω τώρα. Καλημέρα. Άμα δεν ήταν ο Σαββίδη τώρα, θα ήσασταν οι ΑΕΚ να μην παίζατε με την επανομή. Ένα φίλο του ΠΑΟΚ λέει να ανανεώσει γρήγορο ο Άρης, λέει το Σκόρδα και το Σαουρίδη, λέει πίσω. Τον Σκόρδα και το Σαουρίδη. Έλα φίλε, καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο, Κώστα. Έλα γόρ μου. Καλημέρα σα. Καλημέρα. Λοιπόν, οι Αριανοί θυμάσαι 16 μέρε πριν γίνει το Άρης ΠΑΟΚ είχαν βγάλει εισιτήρια. Τα βγάλανε. Ναι, αλλά sold out δεν κάνανε αυτοί. Κάνανε μία ώρα πριν να αρχίσει το μάτς. Δεν ισχύει αυτό που λέει ο Κουλιανός. Δεν κάνανε κανένα sold out. Μία ώρα πριν το μάτς. Ας κάνανε 10 ώρες πριν το μάτς. 16 μέρες βγάλανε τα εισιτήρια, ακόμα sold out δεν είχε γίνει. Μία ώρα πριν το μάτς. Άρα λες δυσκολεύτηκαν να βγάλουν ένα γήπεδο 22.800 θεατών sold out. 4.000 καθίσματα άδεια είχε. Στο Άρης ΠΑΟΚ. Άστε τον παραμύθι τώρα. Θα τους δω τώρα την Κυριακή, Άρης Ολυμπιακός. Δεν θα κάνουν sold out, εντάξει, okay, τι την Κυριακή. Με τι κουράγιο ρε φίλε να πάνε. Τώρα έχουν και κακό κλίμα, αυτό είναι το θέμα. Με τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή εκεί πέρα και τρώγονται μεταξύ τους, πώς θα έπανε στο γήπεδο. Κυριακή, τη Δευτέρα είχαμε πάνω από 22.000. Τη Δευτέρα είχαμε πάνω από 22.000 κόσμο με τον Παναθηναϊκό. 25.000 κόσμο είχε. Φίλε, δεν γέμισε η Τούμπα. Ναι, ωραία, δεν σου με τον Παναθηναϊκό. Δεν γέμισε το Χαριλάο με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, sold out δεν κάνανε οι Αριανοί. Πάει τελείωσε. Η Τούμπα δεν γέμισε με τον Παναθηναϊκό. Θα το πει στον Αριανό το προηγούμενο ότι είχε κόσμο πολύ. 16 μέρες βγάλατε εσύ και 10 sold out. Είναι δυνατό. Είχε 23-24.000 ο ΠΑΟΚ δεν γέμισε. Είχε 3-4.000. Λίγο κόσμο είναι για Δευτέρα 9.30 το βράδυ. Όχι, άμπρα. Αλλά sold out δεν έγινε. Κώστα, 9.30 ώρα Δευτέρα για 22.000 κόσμο είναι πάρα πολύ κόσμο. Και τέλη του μήνα που δεν πληρώθηκε. Άμπρα, είναι πολλά. Και την Πέμπτη να έχει και ΠΑΟΚ Βίντι. Ναι. Έτσι την Πέμπτη ξανά μανά ήταν. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω στο Ριάννη. Γιατί θα του δω από εδώ και πέρα τώρα. Από εδώ και πέρα θα του δω. Έφυγε γλυκό αγόρι, επόμενη γραμμή. Κανένα δεν μίλησε για το θέμα για τον κόσμο τώρα. Πάμε στον επόμενο που θα μιλήσει για τον κόσμο κι αυτό. Καλημέρα. Έλα, Βίλε. Καλημέρα, εγώ είμαι. Ναι, φίλε, εσύ. Καλημέρα, Κωστάκη, τι κάνει. Γεια σου, Νικόλα μου. Γεια σου, αγορίνα μου, τι κάνει. Με κατάλαβε. Βέβαια, πώ δεν κατάλαβα. Φίλε, από χθε παιδεύομαι να βγάλω μια ρημάδα γραμμή. Γιατί έχω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Κώστα. Δύο-τρει βασικά είναι. Καλή. Το σύνολο θα πάρουμε γρήγορα. Η μία. Φίλο μου, κατά... ο Βασίλη ο Ταρίφα. Ναι. Ναι. Κατά τη γνώμη σου, Κωστάκη μου, ο κύριο Ζώνη δεν είναι ένα από του καλύτερου Έλληνε προπονητέ. Τα κάνε θάλασσα, είναι. Είναι. Μισό λεπτό τώρα. Ο Ερέρα είναι μπουφό, ο Πάκο Ερέρα. Με τη βραχνή φωνή πήγαμε στην ΑΕΚ, ναι. Έτσι, και κατά τα λεγόμενά σας, και δεν έπαιξε καλά το παιχνίδι. Δεν το έπαιξε καλά. Όπως λέει και ο φίλος μας, ο Νικόλας, είναι κατάλαβα λίγο τι υποπτό. Ότι δηλαδή ο κύριος Ζώνης, δηλαδή ο κύριος Ζώνης, στα ίδια δεν θα το πεις αυτό. Ρε γραπτό που λέει, περίμενε λίγο, επειδή και ο φίλος σου, πάρ' τον καιρό να τον βρε Ζώνη, είσαι τόσο καλός προπονητής. Μπήκες μέσα τόσο αφαιρέστατα. Σωστό. Είχες τίποτα χρωστούμενα. Σωστό. Τι σωστό, γράφει η δανεική. Ο Δόνης δεν έβαλε κανένα παίχτη σε λάθος θέση. Άκου. Τι άκου. Έβαλε κανένα αμυντικό χαφστόπερ. Παίζεις με τον Βάροχ, με τον πρωτοπόρο και παίζεις στο κέντρο με δύο παίχτες, με δύο 19χρονα, με δύο μπεμπιδές. Αυτοί αυτούς έχει, τι κάνουμε. Ας ρωτήσει ο Ραπτόπουλος, φίλε, ξέρει τον Δόνη. Κλείσε, ωραία, ωραία. Λέει ο φίλος του Άρη. Ωραία, και εγώ άμα πάω στη λογική του φίλου του Άρη, εμείς παίζουμε έτσι για να κερδίσουμε και όχι για να χάνουμε. Ναι. Άμα το πάει στο πονηρό. Αν είναι βρώμικο, αν είναι βρώμικο. Εγώ το βρώμικο για να το πάρω, εσύ για να το χάσει. Εγώ το παίρνω για να το πάρω. Απάντησε Αντρίγια Κουλιανός. Άμα το πάει έτσι. Πάμε στο τελευταίο. Καλημέρα. Είναι χαοτική διαφορά, έτσι. Τα παίρνω για να κερδίσω. Α, κι άλλο για να χάσω. Ναι, καλημέρα. Πού δεν θα πάμε στις βρωμιές. Μάλιστα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καλώσονα, καλώσονα. Εγώ θέλω να απαντήσω στον Αριανό που είπε για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί κολλάμε τόσο πολύ με τον όγκο των φιλάθλων. Εδώ βλέπετε ο Ατρόμητος με 5.000 φιλάθλους και κοντεύει να πάρει το πρωτάθλημα. Πολλούς είπες 5.000. 500 φιλάθλους. Λοιπόν, αυτό δεν τιμά τον Αριανό. Γιατί πώς ανέχεται μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ, η οποία είναι ομάδα επαρχίας, ας το πούμε, και δεν έχει πολλούς φιλάθλους. Να σας πω κάτι, να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Εγώ διαφωνώ που λες ότι δεν έχει κόσμο ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Να σας πω κάτι. Αυτό. Το λέω ρητορικά. Τι ρητορικά, δεν ισχύει όμως αυτό. Θα σας πω κάτι.
Πώς ανέχεται ο Αριανός. Τέλος. Ομάδα... Ωραία, πολύ ωραία. Θα σας πω κάτι. Κλείσε με αυτό, Κωνσταντίνο. Εάν δεν είχε πελάτες τόσους πολλούς, ναι, τα 50 εκατομμύρια που χρωστούσε δεν θα τα κάναν 10. Απλά πράγματα. Εντάξει. Απλά πράγματα. Εντάξει. Ένα παράδειγμα είναι αυτό. Ο κόσμος είναι ψήφι, είναι δυναμική, είναι τηλεθέαση, ναι, είναι αυτά. Βέβαια, δεν μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο κερδίζω μας, χάνω μας και δημιουργώ καταστάσεις. Πλέον οι έδρες. Ναι. Πλέον οι έδρες δεν φέρνουν αποτελέσματα. Άμα δεν παίξει μπάλα η ομάδα, εννοείται, ρε φίλε. Πλέον αυτό ο νόμος του Χαριλάου, της Τούμπας και τα λοιπά. Δεν ισχύουν αυτά. Καθάρισε. Οι πρόεδροι κάνουν τη διαφορά. Όπως και αυτός ο μύθος δεν έχει κόσμο, ο ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη πρέπει να σταματήσει. Στο τελευταίο γκάλο που έγινε, ο ΠΑΟΚ είναι το 62%-63% της πόλης. Ποιοι είναι οι δεύτεροι? Ο Άρης με 18. Τρίτος. Τρίτης είναι, ξέρω εγώ, ο Ηρακλής είναι 8. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο Ηρακλής είναι. Αυτός ο μύθος θα σταματήσει όμως. Την παπαδιά. Στην πόλη είναι πίσω από ΑΕΚ, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Στο λέω εγώ. Έλα, εγώ. Πάμε να σε κεράσω τώρα κάτι. Ναι. Πάμε να σε κεράσω καφεδάκι, φαγητό, τσιγάρα, ό,τι τραβάει ψυχούλα σου. Στο καντίνα πει stop. Το κόκκινο χαρακτηριστικό αυτοκινητάκι. Γρήγορα, εύκολα, άπεχτα. Σε τρία σημεία της πόλης, Παλαιού Σταθμού 36, Πόντου 56 Λαχανογορά και Οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την Αρρογέφυρα Σταυρούπολης. Καντίνα Pit Stop, τώρα θα φύγουμε σφαίρα με τον Κωνσταντίνο. Αλλά μέχρι να το κάνουμε αυτό, ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει σας τους λάτρεις των κινητών, τους γατζετάκιδες με tablets, με smartphones. Ήρθε το iPhone XR. Με την πιο προηγμένη οθόνη LCD, τη Liquid Retina 6,1 ιντσών, το προηγμένο Face ID και με ένα επαναστατικό σύστημα κάμερας, είναι πραγματικά εκθαβωτικό σε όλα του. Αποκτήστε το σήμερα κιόλας, το νέο iPhone XR από ένα κατάστημα Wind έως και 650 ευρώ φθηνότερα με τη νέα υπηρεσία επιστροφής και ανακύκλωση κινητών Bring to Save. Φαίνεται πίσω το παλιό σας iPhone και βεβαίως μέχρι και 48 άτοκες δόσεις για εσάς. Όλα αυτά μέσω της Wind για το νέο iPhone XR. Κατεβάζουμε στόρια, ανανεώνουμε ραντεβού εμείς για το απόγευμα λίγο μετά τις 6. Με τον Κωνσταντίνο λίγο μετά τις 2 μαζί με τον Γκρεγκουάρ Κόκκινο. Αμέσως τώρα Γιώργος Ζαΐρης, Γιάννης Πάγκος, πλάκα τέλος. Στις 12 η ενημέρωση πηγαίνει στη Σέντρα με Γιώργο Μπούζο. Καλό πρωινό να έχετε. Ευχαριστούμε Θανάση Καζαμπάκα. Αντιός, καλημέρα.